για όλους εμάς που είμαστε εραστές του ποδοσφαίρου, σε όσους από μας αρέσει το άγριο, το δυνατό, το έξυπνο πολλές φορές, αλλά πάνω απ' όλα το τοπικό κλασικό, που νομίζω για όσους το ζούνε είναι το καλύτερο παιχνίδι της χρονιάς. Για όλους εμάς λοιπόν η σημερινή ημέρα είναι διαφορετική από τις άλλες. Γιατί έχουμε ντέρπι, γιατί έχουμε το ΠΑΟΚ Άρης, το τοπικό ντέρπι της πόλης, γιατί δεν είναι πολλές, να ξέρετε, οι πόλεις που έχουν τοπικά ντέρπι. Παραδείγματος χάρη στη Γερμανία δεν υπάρχει τοπικό ντέρπι. Η Μπάγερ δεν έχει να κάνει με κανέναν, η Ντόρτμουντ που είναι η μεγάλη, η Μπορούσια του Μενχενγκλάντμπαχ, οι ομάδες, οι Φραγκφούρτη, αυτές που ξέρουμε. Αντιθέτως στην Ιταλία υπάρχουν τα τοπικά ντέρπι που καθυλώνουν όχι μόνο τους Ιταλούς φιλάθλους, αλλά και όλους όσους από εμάς παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Το Ίντερ Μίλαν, παραδείγματος χάρη, είναι ένας ξεχωριστός αγώνας. Όπως και το Τωρίνο Γιουβέντους. Η Ίντερ με τη Μίλαν δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Η Τωρίνο όμως από τη Γιουβέντους έχει. Το ντέρπι όμως είναι ντέρπι. Όπως και το Λάτσιο με τη Ρώμα. Και αυτό είναι ένα τοπικό ντέρπι που καθυλώνει, Σωτήρη Δασκαλάκη, που και σήμερα είσαι στις επάλξεις. Ένας απλός παρατηρητής με τον Γιώργο Συρίγο ξεκινάει. Θα μιλήσουμε σήμερα για μπάλα. Θα μιλήσουμε για τους παλιούς αγώνες που έχουν γίνει και έχουν στιγματίσει με το πέρασμά τους αυτά τα ντέρπι. Αυτά που θυμόμαστε για όλους εμάς που παρακολουθούμε αυτά τα μεγάλα μάτσα, αυτά τους μεγάλους αγώνες εδώ και μισό αιώνα περίπου. Πάμε, πριν πάμε όμως σε αυτό, κυρίες και κύριοι, θα με επιτρέψετε να πω κάτι που πολλούς από εμάς μέχρι τώρα μας προβλημάτισε με τα λεγόμενα αυτού που τα έλεγε. Και μας έκανε να ψαχτούμε. Και εδώ καταλάβαμε το παραμύθι του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι και κλέφτης και ψεύτης. Μιλάμε πάντα πάνω στα ποδοσφαιρικά και το χαβά που κάνουμε. Γιατί κατά τα άλλα είναι ένας εξαιρετικός οικογενειάρχης, ένας τίμιος άνθρωπος. Και από ό,τι έχω μάθει, το δείχνουμε το δάχτυλο όσον αφορά τη δημιότητά του. Ναι, βέβαια, και κύριος με τα όλα του. Αλλά αθλητικά, ομαδικά, οπαδικά, εκτός ότι είναι κλέφτης όπως όλοι το λέγαμε μέχρι τώρα, χάρτινος κλέφτης, δηλαδή μην φανταστείτε ότι πήγε και έκλεψε κάποιο πορτοφόλιο, ο άνθρωπος όχι. Αλλά άπλωσε τη μαλλιαρή χερούκλα, την κατερινιώτικη χερούκλα του και φούτιξε το πρωτάθλημα πέρσι. Α, πρωτάθλημα που ανήκε σε άλλον. Όταν λέω αυτός, όλο το συνάφι που αποτελεί τον κόσμο της ΑΕΚ. Όλους μαζί. Όλοι μαζί αρπάξανε. Αλλά αυτού, επειδή είναι κατερινιώτικη χούφτα χοντρή, άρπαξε το πιο πολύ. Είναι και δίπλα. Πρόλαβε, ώσπου να έρθουν οι ορδές από πάνω, από κάτω, να ανέβουν πάνω, να έρθουν να αρπάξουν, είχε αρπάξει αυτός τα καλά κομμάτια. Παραδείγματος χάρη, άμα ήταν ψάρι, θα άρπαζε το κεφάλι. Κάνα λιθρίνη, κάνα λαβράκι, να το ρουφήξει ο μπαρμπακότσος να ευχαριστηθεί. Αλλά λέει και ψέματα τώρα τελευταία. Και πρέπει να το αποδείξουμε με λόγια. Τι βρήκε ο αθεόφοβος, τι βρήκε, κυρίες και κύριοι, ακούστε, που φτάσανε να λένε ψέματα στον κόσμο ώστε να μπορέσουν να πάρουν έστω και λίγο
από το τεράστιο επίτευγμα που κάνει φέτος αυτή η ομάδα, που σπάει όλα τα ρεκόρ, η ατσάλινη, η άχαστη, η αίτητη ομάδα του πρωταθλήματος. Τι σκέφτηκε? Γιατί λένε οι παοξίδες, τι με νοιάζει εμένα, εγώ είμαι παναθηναϊκάγες. Παναθηναϊκάρα, περιμένουμε το μεγάλο επιδητή, θα έρθει κουφάλαζα, δείτε τι θα πάθετε. Αλλά φούζω, κράτα γερά. Το τριφύλι, κράτα γερά. Τα γέμια. Πλήρωσε τον κόσμο. Μη ρίχνεις την ομάδα στην τρίτη εθνική, όπως κάνανε μερικοί. Σιγά σιγά θα τα πληρώσεις, ο Παναθηναϊκός θα επανέλθει. Λέμε εμείς οι Παναθηναϊκοί, τώρα μιλάμε για τους παοξίδες. Τι σκεφτήκανε λοιπόν σε πρώτη φάση, βγάλανε Σκοπιανό, θα τα πούμε ξανά σε λίγο. Αλλά αυτός, επειδή έχει αυτή τη σοβαρότητα και ξέρει κάποια πράγματα, πάει στο ποδόσφαιρο, κάτι παλιά σε λέει, κάτι για τον Παπα Εμμανουήλ, το χολεύα ξέρω εγώ, τον Τζιριμόκο. Ποιος τους ξέρει αυτούς τώρα τα παιδάκια, σου λέει, αυτός ξέρει. Και ακούγοντας τους παοξίδες να λένε ότι θα το πάρουμε αίτητη εφέτος και θα κάνουμε και double, ναι λέει, αλλά ο άλλος σου έκανε τον double, λέει, αίτητος ο Παναθηναϊκός. Βγαίνει εχθές ένας ακροατής και λέει, δεν το πήρε, λέει, αίτητος. Δεν έφτασε καν στον τελικό, Σωτήρη Δασκαλάκη, που τον ακούς τον κύριο Κώστα να λέει τους παπάδες του. Διότι στον ημιτελικό ο αγώνας διακόπη μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, μπήκε ο κόσμος μέσα και από τις δύο ομάδες, κατέστρεψε το γήπεδο, έβγαλε τα γκολπός, έσκισε τα δίχτυα, γιατί θεώρησε ότι εμπέζεται, ότι ο αγώνας ήταν στημένος ώστε να γίνει επαναληπτικός. Δεν υπήρχαν τότε πέναλτι και παρατάσεις. Επαναληπτικός στο Καραϊσκάκης, και επειδή τότε τα έσοδα προερχότανε, δεν υπήρχαν διαφημίσεις, προερχόταν από τα εισιτήρια, να καρποθούν και οι δύο τα εισιτήρια του αγώνα. Αγανάκτησε λοιπόν ο κόσμος όταν ο Δωμάζος το 85-87 μόνος του με την αιστεία βγάζει προκλητικά την μπάλα out και μπαίνει ο κόσμος μέσα. Διακόπτεται το μάτς και το κύπελο το 63-64 παίρνει η ΑΕΚ, η οποία άκουσον είχε κερδίσει τον Πιερικό του κυρίου Κώστα, που μπορεί να ήταν για παράγοντας τότε, με 3-1. Δηλαδή αν είχε κερδίσει ο Πιερικός εκείνο το μάτς, θα στεφότανε κυπελούχος Ελλάδος. Δεν όφιλε να τον ξέρει ο κύριος Κώστας αυτό? Ο Παραμυθάς. Από τη στιγμή που εμπλεκότανε και ο Πιερικός, και ότι δεν έκανε ντάμπλε εκείνη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός. Εκτός αυτού δεν είχε την καλύτερη επίθεση. Γιατί την καλύτερη επίθεση την είχε η ΑΕΚ. Και αυτό οφείλε να το ξέρει. Και δεν είχε καν την καλύτερη άμυνα, γιατί την καλύτερη άμυνα την είχε ο Ολυμπιακός. Όλα αυτά τα ρεκόρ που προσπαθούν να υποβαθμίσουν και να κλέψουν ορισμένοι, οφείλει να τα κατακτήσει η αρμάδα του Λουτσέσκου, και τους παραμυθάδες θα τους βγάλει ο κόσμος στο χρονοτούλα από της ιστορίας, που έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, Θεός χωρέστονα. Είναι παραμυθάς ο κύριος Κώστας, ναι ή όχι, που θα έλεγε και ο Μπούζος? Το κάνει επίτηδες ή έχει άγνοια και επειδή κάτι θυμήθηκε το είπε? Οφείλει, το ξαναλέω, η ομάδα του ΠΑΟΚ αυτά τα ρεκόρ που ενδεχομένως
να μην καταρριφθούν ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα και που έχει στα πόδια του αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, και μόνο να τελειώσει αίτητη η ομάδα που από εδώ και πέρα, μετά από αυτό τον αγώνα, ακολουθεί και τον ντέρπι με τον ξεδοντιασμένο Παναθηναϊκό, που δεν δείχνει ότι μπορεί να αντισταθεί η δυναμική του τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Μην παραμυθιάζεστε, κανένας μέχρι τώρα δεν έχει το ρεκόρ του ΠΑΟ, καλύτερη άμυνα, καλύτερη επίθεση και μόνο δύο ισοπαλίες, διότι όταν το πήρε ο Παναθηναϊκός αίτητος είχε 6 ισοπαλίες. Ήδη όπως είμαστε, λένε οι παοξίδες, το έχουμε καταρρύψει, έχουμε την καλύτερη άμυνα, έχουμε την καλύτερη επίθεση, έχουμε μόνο δύο ισοπαλίες. Άντε να βγάλει, να φέρεις και κανένα δυο ακόμα, τρεις μέχρι το τέλος, καταρρύπτεται και αυτό το ρεκόρ. Γιατί όχι ρε μάγκες, θα πει ο άλλος, μιλάτε με υπεροψία. Όχι ρε, δεν μιλάμε με υπεροψία. Την πραγματικότητα λέμε. Λέμε ότι είναι ένα ρεκόρ που δεν μπορεί να καταρριφθεί από άλλον ξανά. Θέλεις με την τύχη, θέλεις με την αξία. Πολλές φορές τον άξιο το βοηθάει και η τύχη. Υπήρξαν αγώνες που μπορούσε να είχε χάσει ο ΠΑΟΚ. Και τα δύο μεγάλα ντέρμπι πόδωσε. Και με τον Ολυμπιακό και με τον Άρη. Αλλά στην τύχη που είχε σε εκείνο το μάτς είχε και μεγάλη αξία. Τις λίγες ευκαιρίες τις έκανε γκολ και πέρασε. Δεν είναι λοιπόν υπεροψία. Πάνω απ' όλα είναι αναγνώριση των προσπαθειών που έκανε αυτή η ομάδα και μπορεί να κάνει μέχρι το τέλος ακόμα και να γραφεί στην ιστορία. Και γιατί να το χάσω εγώ αυτό το πανηγύρι, λέει ο Παοξής. Τι με νοιάζει εμένα, Παναθηναϊκός είμαι, εγώ δεν θέλω. Θέλω να υπάρχει το δικό μου ρεκόρ. Του Δωμάζου, του Λουκανίδη και του Παπά Εμμανουήλ. Αλλά μπορώ να μπω μέσα και να σταματήσω μια ομάδα που καλπάζει. Θα πούμε κι άλλα για το ντέρπι. Έχουμε να πούμε πράγματα. Έχουμε να θυμηθούμε τεράστιους αγώνες του παρελθόντος. Μέχρι τώρα όμως αυτό που απασχολεί είναι ο τρόπος, όπως ήταν αυτός του κύριου Κώστα, που πλησιάζουν και προσπαθούν να απαξιώσουν το μεγάλο αυτό επίτευγμα, τη μεγάλη αυτή φετινή πορεία. Σιγάρε το πρωτάθλημα. Πως είπε ο άλλος, του λέει παντρεύομαι, λέει ποια ρε παίρνεις, λέει του τάδε. Άρε λέει, αυτή λέει την έχει πάρει μισή Λάρισα. Άρε λέει, σιγά την πόλη. Σιγά την πόλη. Σιγά τη μισή Λάρισα. Γελάει ο δασκαλάκης. Σιγά το πρωτάθλημα που πήρατε. Που μέχρι προχθές σκούζατε και κλαίγατε και ερχόμαστε και θα σας δείξουμε και ο Φουρτούνης και ο Σισές. Μας φάγατε την καρδιά και η ομάδα που παίζει την καλύτερη μπάλα και θα δείτε τι θα πάθετε. Ο άλλος, ο Καραγκιόζης, έλεγε θα κουρευτώ. Και την είδατε την ιστορία που κατέληξε. Σιγά την πόλη, σιγά το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα των Πρεσπών. Το πρωτάθλημα των Σκοπίων. Τα Σκόπια δώσαν το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Ρε δεν πάμε να πνιγούμε, λέω εγώ. Ήταν Πόντιος. Τεμέτερον. Για την ποντιακή φυλή. Περιπεκτικά οι ντόπιοι, μη βλέποντας
και μην αναγνωρίζοντας ούτε την αξία τους, ούτε τη μόρφωσή τους, ούτε τις τέχνες και τα γράμματα, την καλλιέργεια και την κτηνοτροφία, την τέχνη που φέραν από τον Πόντο, τους κατατάξαν ότι είναι χοντροκομμένοι, ότι είναι αργόστροφοι, βγάλαν ανέκδοτα, μιλήσανε για τον τρόπο που χορεύουν, που μιλάνε, που συμπεριφέρονται. Ξεχνάνε όμως ότι από τον Πόντο μας ήρθε εδώ σε εμάς τους Έλληνες, τους ντόπιους, τέτοια βοήθεια που δεν θα μπορούσαμε ποτέ να την έχουμε. Φέρανε τεχνογνωσία απίστευτη από την Κωνσταντινούπολη, ξυλώσα τα εργοστάσια και τα φέρανε εδώ τα μηχανήματα. Ανεπτύξαν το εμπόριο, μάθανε στον κόσμο, τον κόσμο γράμματα, το μάθανε να πλένεται. Ξέρεις ότι τους πρόσφυγες τους, τις γυναίκες τους τις λέγανε οι παστρικές, γιατί πλαινόταν δύο φορές τη βδομάδα. Εδώ πλαινόταν κάθε Χριστούγεννα και Πάσχα. Ή άμα μπαίναν σε καμιά γκιόλα, οι βρωμιάριδες. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο τεράστιος, ο μεγαλύτερος των ποντίων, είχε γεννηθεί στη μεσημβρία του Ευξήνου Πόντου και λέγεται ότι γεννήθηκε γύρω στο 620 π.Χ. ο τεράστιος αυτός Πόντιος. Γιατί όπως ξέρουμε οι Πόντιοι στη Μαύρη Θάλασσα, Πόντιοι είναι Λάκωνες, είναι παλιοί Μακεδόνες, με λίγα λόγια. Οι Λάκωνες είναι εδώ Μακεδόνες, δικά μας χέρια. Από εδώ έγινε η κάθοδος των Δωριαίων. Από πού ήρθαν οι Δωρίες? Από την Αγγλία. Αφού μιλούσαν ελληνικά, ήταν ντυμένοι ελληνικά, είχαν ελληνικά ονόματα. Από πού η κάθοδος, λέει, το Δωρίο. Από πού ήρθαν οι Δωρίες, ρε? Λοιπόν, οι παλιοί αυτοί Λάκωνες, οι παλιοί Μακεδόνες, οι ποντιακοί φιλοί, καυχάτε ότι έβγαλε τον μεγαλύτερο, τον εξυπνότερο, τον σπουδαιότερο άνθρωπο του κόσμου. Τι επιστήμες, τι ιατρικές, τι αυτές δεν φθουρούσαν μπροστά στη γνώση που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και αυτός, είπαμε, γεννήθηκε στη μεσημβρία του Ευξήνου Πόντου το 620 π.Χ. και πέθανε στους Δελφούς εδώ σε εμάς, όπου τον εκτελέσανε οι ιερείς, γιατί τους κατηγόρησε ότι ψηρίζουν την εκκλησία. Τον γκρεμίσανε πάνω από ένα βουνό. Το 564 π.Χ. φυσικά. Απεσταλμένος του βασιλιά Κρίσου, πήγε να πάρει χρησμό και όταν είδε αυτά που γίνανε και άρχισε να τους κοροϊδεύει, τον κατηγορήσανε για κλοπή και τον πετάξανε από το βουνό. Πάση περιπτώσει, για αυτό τον άνθρωπο και για ένα παράδειγμα είναι μνημειώδες οι παροιμίες του. Σώζονται πάρα πολλές από αυτές και διδάσκονται σε όλα τα σχολεία του κόσμου. Δεν υπάρχει σχολείο που να μην λέει για αυτό τον άνθρωπο. Πόντιος. Πάει ο Γεωργάκης να τον πάρει, το φέρει στον ΠΑΟΚ τώρα. Αυτός μόλις ακούσει Πόντιο, καχαζερίδι, τώρα τον Πόντιο σου μας έφερε. Τον Πόντιο Πιλάτο και τώρα πάει να πάρει αυτό τον Πόντιο. Για το οποίο ένα παράδειγμα θα πούμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επανήρθαμε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Λίμπερο 107,4, ακούτε το Λίμπερο της καρδιάς σας. Γιώργος Συρίγος, Σωτήρης Δασκαλάκης. Τι είπε λοιπόν ο τεράστιος αυτός Πόντιος? Είπε μία από τις πολλές παροιμίες, μία παροιμία που είπε, αναφέρεται στην Αλόπιξ και στην Άμπελο. Η Αλεπού, η οποία ψάχνει για φαγητό και βλέποντας
μια κρεβατίνα, έτσι τα λένε αυτά τα σταφύλια, που είναι ψηλά και τα πιάνουν για να μην τα τρώνε τα ζώα και τα ποντίκια και τα οι αλεπές και τα τσακάλια, γιατί τα σταφύλια τα καλά τα τρώνε και τα ζώα. Υπήρχαν λοιπόν οι κρεβατίνες που είναι σκαρφαλωμένα ψηλά τα σταφύλια, τις κλιματαριές, τις λεγόμενες, τις παλιές, και βλέποντας τα σταφύλια να κρέμονται ζουμερά, κατακίτρινα, όρημα, η Αλεπού λέει εδώ είμαστε. Θα κάτσω και θα φάω και θα σκάσω και θα πάρω και μαζί μου. Κάνε ένα σάλτο να πιάσει το σταφύλι, δεν το φτάνει, αλλά θέλει λίγο πιο ψηλά, παίρνει περισσότερο φόρα. Ξανακάνει το σάλτο να πιάσει το τζαμπί, τίποτα. Τρίτη, πέμπτη, δέκατη, πήρε και σκοτίνιαζε και η Αλεπού συνέχισε να πηδάει για να πιάσει το τζαμπί από την κρεβατίνα που ήταν σκαρφαλωμένη. Περνώντας ένας Γεωργός τη βλέπει, τη λέει, τι κάνεις εδώ ρε Αλεπού? Λέει, να κάθομαι, λέει, και ξεκουράζομαι. Δεν το βρωμάει η Αλεπού. Λέει, πώς δεν τρως, λέει, κανένα σταφυλάκι? Α, του λέει, ξινά είναι, λέει, δεν τα βλέπεις. Όσα λοιπόν δεν φτάνει η Αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια, λένε σήμερα ο κόσμος, και το έχει σαν παροιμία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το λένε, ότι όσα δεν φτάνει η Αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Τι θα πει κρεμαστάρια? Αυτό που ξέρω είναι ότι ό,τι δεν μπόρεσε, όταν δεν μπόρεσε να το φάει η Αλεπού, το είπε ότι είναι ξινό. Και όποια γυναίκα προσπαθώ να βγω μαζί της να πιω έναν καφέ και στο τέλος δεν με θέλει, πολλοί από εμάς τη λένε, έλα μωρέ στο κάτω κάτω, άσχημη ήτανε, ή δεν ήξερε να μιλάει, ή δεν είχε το ένα και το άλλο. Ότι δεν μπορούμε λοιπόν να αποκτήσουμε, δεν πρέπει να το λιδωρούμε και να το απαξιώνουμε, γιατί μέχρι το τέλος προσπαθούσαμε να το αποκτήσουμε και αυτό θα πρέπει να γίνει μάθημα. Το είπαμε και σε άλλες εκπομπές, το λέμε και σήμερα, ο κόσμος αλλάζει και εμείς μένουμε οι ίδιοι στάσιμοι, χωμένη μέσα σε ένα βούρκο, ο οποίος από τις λάσπες μας έχει σκοτεινιάσει και τα μάτια και δεν μπορούμε να δούμε δίπλα μας, να ξεχωρίσουμε το ωραίο, το καλό από το κακό και το αισχρό. Θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι όλοι μας, να βαλτεωθούμε σαν κοινωνία, να μην ξαναπάθουμε αυτά που πάθαμε μέχρι σήμερα και να περιφρουρούμε την ακεραιότητα της πατρίδος μας. Όχι να λιδωρούμε συνανθρώπους εδώ, συνέλληνες, συμπατριώτες, γείτονες, ξαδέρφια, αδέρφια, φίλους, για το ποδόσφαιρο. Θα περίμενα να δείξει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον, αλλά και οι άλλοι, ένα σεβασμό για ό,τι πέτυχε αυτή η ομάδα, για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε πέρσι. Ανταυτού είδα απαξίωση και γελίες αναφορές. Εδώ λοιπόν από τα Σκόπια που δώσαμε και το πρωτάθλημα των Σκοπίων, των Πρεσπών, έχω να πω ότι τελειώνει εδώ αυτό το θέμα, να μην το ξαναπιάσουμε στο στόμα μας. Μια λαλακία ήταν και έφυγε, και πάμε να δούμε το σημερινό μάτς με μια διαφορετική μάτια, αλλιώς, με τα δικά μας τα μάτια. Αρχίζει το μάτς και πάμε να μιλήσουμε μόνο για μπάλα. Δεν ξέρει από μπάλα, δεν έχει δει ποδόσφαιρο, όποιος δεν έχει παρακολουθήσει το El Clásico της Θεσσαλονίκης, το θρυλικό ΠΑΟΚ Άρης.
ή Άρης ΠΑΟΚ. Το ντέρπι, το ντέρπι. Η μάχη του αιώνα. Τα δύο σωματεία συγκρούονται. Οι δύο τοπικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και φυσικά και ο Ηρακλής. Αλλά άλλο είναι το ΠΑΟΚ Άρης. Πώς είναι το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Υπάρχει και το ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ναι, αλλά το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι το El Clásico των Αθηνών. Όπως είναι στην Αγγλία οι δύο Manchester που παίζουν μεταξύ τους. Στο Λονδίνο υπάρχει η Tottenham, υπάρχει η Aston Villa, νομίζω η Chelsea, αυτή, αλλά η Arsenal. Αλλά δεν έχει, ρε παιδί μου, αυτό που έχουν οι δύο Manchester. Και στην Ισπανία El Clásico δεν υπάρχει. Το El Clásico είναι το Barcelona Real, αλλά Ατλέτικο Ρεάλ, ε. Δηλαδή το Ατλέτικο Ρεάλ είναι πιο δυνατό από το Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Είναι Μαδρίτη. Η Μπαρτσελόνα πια έχει τη Βαρκελόνη, ε. Μάλιστα. Μία Ρεάλ Σοσιεδάτ, που είναι αυτή, αλλού είναι αυτή. Αλλού είναι αυτή. Ωραία. Έχω δασκαλάκι εδώ πέρα, δεν φοβάμαι τίποτα. Αυτό το μάτς, το οποίο το περιμένω, εγώ προσωπικά είμαι λάτρης των ΠΑΟΚ Άρης και των Άρης ΠΑΟΚ. Για μένα είναι τα ωραιότερα μάτς, οι ωραιότεροι αγώνες που γίνονται μεταξύ ελληνικών ομάδων. Υπερέχει του Παναθηναϊκός Ολυμπιακός κατά τη γνώμη μου, γιατί μπορεί μεν εκείνες οι ομάδες στα 60-70 χρόνια και στα τελευταία 50 που είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα να υπερέχουν σε παικτική αξία, αλλά το πάθος που έχει το ΠΑΟΚ Άρης είναι κάτι διαφορετικό. Έχουμε δει και μεγάλους αγώνες και εκεί. Θυμάμαι έναν αγώνα στο, πρέπει μπορεί να ήταν κύπελο, ένα 3-2 υπέρ του Ολυμπιακού. Πολύ ξύλο, ένα λασπωμένο γήπεδο. Τον αγώνα τον έδειχνε απευθείας η ΕΕΡΤ. 3-2 με τρομερά επεισόδια, διακοπή του αγώνα. Πότε να ήταν αυτό? Εκεί δεκαετία 72, θυμάμαι το Δημητρίου που είχε πιάσει από το λαιμό το Λωσάδα και το είχε αυτή τη φωτογραφία όλες οι εφημερίδες. Κύπελο, διακοπή, 3-2, πρέπει να είναι 72, 73, 74, κάπου εκεί πέρα μέσα είναι αυτό. Σε εκείνο τον αγώνα είχε σημειωθεί ένα περιστατικό όπου ο Συνετόπουλος, ένας τσαμπουκάς παίκτης του Ολυμπιακού, ο Συνετόπουλος, έχει πλησιάσει κοντά στη μικρή περιοχή το Βασίλη Κωνσταντίνου, ο οποίος δεν συμμετείχε στα επεισόδια που γινόταν στο κέντρο περίπου, και φαίνεται τον βρίζει. Εκ των υστέρων ο Κωνσταντίνου, ο Βασίλης, είπε ότι μου βρίζε τη μάνα. Και τον παίρνει στο κυνήγι, Σωτήρη. Αυτός φεύγει στην απέναντι κερκίδα, εκεί που ήταν οι λεγόμενοι επιστήμονες, αντί να φύγει αριστερά και να πάει προς το στην κερκίδα των επιστήμονων, υπάρχει και οι καταπακτοί που κατεβαίνουν κάτω, οι παίκτες, υπάρχει η αστυνομία κτλ. Φεύγει από τη δεξιά μεριά. Ο Κωνσταντίνου τον κυνηγάει επάνω στη γραμμή, φτάνει στην αντίπαλη εστία, περνάει πίσω από την εστία. Ο Κωνσταντίνου στα 4-5 μέτρα από πίσω. Αυτό το δείχνει τηλεόραση και μετά φτάνει στους επισήμους. Εκεί πέρα είναι η αστυνομία και τους σταματάνε. Ένα εκπληκτικό ποδόσφαιρο. 3-2 το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Και μου έχει μείνει από το πάθος και την ένταση του αγώνα αυτού, όπως και το επεισοδιακό παιχνίδι. Πότε έγινε αυτό τώρα? Πρέπει να ήταν γύρω στο 72. Το 72.
Το Άρης ΠΑΟΚ 1-2 στο Χαριλάου, που διακόπηκε ο αγώνας. Το θυμάσαι αυτό. Διακόπηκε ο αγώνας στο 88 όταν οι ποδοσφαιριστές του Άρεως, διαμαρτυρόμενοι για ένα πέναλτι, επιτεθήκανε στο διαιτητή, τον οποίο και ξυλοκοπήσανε. Ποιος ήταν τότε? Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Μπήκε μέσα η αστυνομία για να σταματήσει τα επεισόδια. Επιτεθήκαν και στην αστυνομία, επί χούντας τώρα αυτό. Υπήρξε δεκάλεπτη συμπλοκή των παικτών του Άρεως με τους αστυνομικούς και κάποιοι από αυτοί συνελήφθησαν και τιμωρήθηκαν μάλιστα και ένα χρόνο με αποκλεισμό. Αυτά τα δύο τα μάτς είναι που έχουν μείνει στο μυαλό μου από ντέρπι πραγματικά. Από εκεί και πέρα υπήρχαν ντερπάρες μεταξύ των δύο ομάδων. Εδώ για τα δικά μας μιλάμε, για τα ΠΑΟΚ Άρης, που θυμάμαι κάποια από αυτά και θα σας διηγηθώ σε μια ηλικία 10 περίπου ετών. Με πήρανε κάποιοι μάγκες εκεί από τη Λαχαναγορά, κάτι, τα τσακάλια τα λεγόμενα, ήταν αυτοί που ξεφορτώναν τα αυτοκίνητα, τα τσακάλια. Δυο τσακάλια και με πήγανε στο γήπεδο. Θα πεις τι θυμάσαι? Το θυμάμαι όλο τον αγώνα, μου έκανε τέτοια εντύπωση που το θυμάμαι σαν να το είδα εχθές. 1965 πρέπει να ήταν. Άρης ΠΑΟΚ 5-1. Στο 5ο λεπτό τραυματίζεται ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Τάκης Μουσελεμίδης, Σεραίος. Και αντικαθίσταται από το δεξιό μπακ του ΠΑΟΚ, τον Τάτσι. Απαγορευότανε τότε οι αλλαγές. Δεν κατεβαίνανε στον πάγκο, καθόταν οι 11 μόνο που παίζουν. Αλλαγές δεν υπήρχαν. Αν τραυματιζόταν ένας παίκτης, η ομάδα του συνήγιζε με 10. Και άμα τραυματιζόταν 2, με 9. Τραυματίστηκε λοιπόν ο Μουσελεμίδης. Ο Άρης κέρδισε με 5-1. Και αυτό το μάτς είναι από αυτά που μου έχουν μείνει. Επίσης, ένας αγώνας που τον θυμάμαι πάρα πολύ καλά ήταν... Αυτή είναι και η μεγαλύτερη νίκη του Άρεως επί του ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ Άρης, το Άρης ΠΑΟΚ 5-1. Η μεγαλύτερη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρεως είναι με 5-0. Δηλαδή έχει μεγαλύτερη νίκη ο ΠΑΟΚ. 5-0 πρέπει να είναι γύρω στο 80, 78, 75, 75, 75. Μόλις ετοιμάζει, έχει παρακμάσει πλέον, έχει φύγει μεγάλη φουρνιά της μεγάλης ομάδας του Άρη, του Σφυρίδωνα, του Αλεξιάδη, του Νίκου, του Χρυσίδη, του μεγάλου αυτού τερματοφύλακα, και βγαίνει μια καινούργια ομάδα εκεί με το Φυρό, με τον Μπαλί, με το Βένο, με τον Γκούι, Πατζιαράς, αυτή η ομάδα, η δεύτερη καλή που έπεσε στον Παράζ. Δωάνης, Δράμπης, παιδάκια τώρα 19-20 χρονών τους έχει πάρει ο Στάνκοβιτς, ένας εξαιρετικός προπονητής, ο οποίος ετοίμασε την ομάδα αυτή, την έδεσε και απελήθη μετά το 5-0. Τη θέση του πήρε ο Αλκέτας Παναγούλιας, ο οποίος είναι 6. Δεν πρέπει να είναι 85, πρέπει να είναι 87 περίπου. 75, δεν πρέπει να είναι το 70. Μελόραντι, ναι. Μπορεί. Και έγινε μετά το 80, το 80 έκανε 5 χρόνια να ανεβαίνει αυτή η ομάδα σιγά σιγά. Και 5-0 σε εκείνον τον αγώνα, και θυμάμαι όλη η θύρα 7 και 8 ήταν από... Την είχαν τα κατακλείσει οι φίλαθλοι του Άρη, οι οποίοι στο 4-0 αποχωρήσαν από το γήπεδο, ένα 80%, μείναν κάτι λίγοι μόνο. Τρομερά αυτά τα μάτς. Θυμάμαι την χρονιά
1973 νομίζω, Σωτήρη Δασκαλάκη, που έσπασε την παράδοση στο 10 ετών ο ΠΑΟΚ με ένα γκολ που έβαλε ο Σταύρος Σαράφης στο Χριστίδη από τη μεριά της 8. Πρέπει να είναι 72-73 κάπου εκεί. Γιατί 63 ξεκίνησε η παράδοση και έπιασε 10 χρόνια. Εξαιρετικό μάτς, μου θυμίζει τη σημερινή μέρα. Είχε προηγηθεί χιόνι, το γήπεδο πολύ βαρύ. Ο αγωνιστικός στίβος βούρκος. Και πάνω από 40.000 κόσμος, 45 μπορεί, στιβαγμένος ο ένας πάνω στον άλλον, 45.000 εισιτήρια μπορεί να υπάρχουν σε αυτό το μάτς, στιβαγμένος ο ένας πάνω στον άλλον να δει αυτό το παιχνίδι. Προβολή του Σαράφη, διαιτητής Νίκος Λατάνος, ο Άρης διαμαρτυρήθηκε ότι το ενδεχομένως να υπήρχε φάουλ, διότι έχει απλώσει το πόδι του ο Σταύρος ο Σαράφης, φτάνει την μπάλα με το μητάκι τελευταία στιγμή, την περνάει πάνω από τον Χριστίδη που έχει βγει και πηγαίνει προς την μπάλα. Το γκολ μέτρησε και η παράδοση έσπασε. Την περασμένη χρονιά είχε γίνει αυτό που είπα, αλλά ήταν στο κύπελο το 1-2. Ματσάρες έχουν γίνει και ένα πολύ καλό μάτς θα γίνει και σήμερα. Αυτοί που προεξοφλούν την νίκη του ΠΑΟΚ δεν απέχουν πολύ από την αλήθεια. Να μην πούμε τις διαφημίσεις, ρε φίλε. Ωραία, να το βγάλουμε. Γιατί η εταιρεία Atlas και ο Γιώργος Κουσουρής είναι εδώ. Μια οικογενειακή επιχείρηση η οποία ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στον χώρο της διακόσμησης και συσκευασίας από το 1989 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εκεί θα βρείτε τεράστια ποικιλία υλικών από Ευρώπη, Κίνα και φυσικά εγχώρια αγορά την οποία ο Atlas υποστηρίζει από την αρχή της πορείας του. Πήρες δώρο στην κοπέλα, βάλε όμορφη κορδέλα. Η εταιρεία Atlas και ο Γιώργος Κουσουρής σας δίνει αυτό το προνόμιο να μπορείτε μέσα από μια σειρά μεγάλη προϊόντων να διαλέξετε τη συσκευασία αλλά και το δώρο, την κορδέλα που θα περιτυλίξει το δώρο που θα δώσετε στην καλή σας. Γιώργος Κουσουρής, εταιρεία Atlas. Πού να τρέχεις τα άγραφα όταν έχεις άγραφα, όσο τύρις βιάσετε. Δεν πήγε ακόμα 12. Δίπλα σου στο Κορτιάτι. Ζήσεις Κατσούλης, δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενού με όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια και πολλές άλλες προτάσεις σύμφωνα με τα γούστα σας. Από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα Πτάγραφα στο Χορτιάτι και στο www.pavlatagrafa.gr 2-31-0-622-705. 2 Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, στον Εύωσμο, Καραολή και Δημητρίου 80, μπορείτε να έρθετε και να μας γνωρίσετε. Θα έχουμε ένα μικρό πάρτι, το πάρτι Λουκάνικο, όπου εκεί θα γευτείτε όλες τις γεύσεις από Λουκάνικα που παρασκευάζουμε εμείς. Λουκάνικο με πορτοκάλι, λουκάνικο με πράσο, καραμπαλίδικα. Έχουμε επίσης βουβαλινά λουκάνικα, τα οποία είναι και τα πιο υγιεινά απ' όλα και τα πιο νόστιμα. Έλα στα δύο καταστήματα και νιώσε τη διαφορά, στην ποικιλία και στη γεύση. Με κρέατα από ντόπιους παραγωγούς, με βιολογικά κρέατα από ορεινές περιοχές, αλλά και με τυριά από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Ήδη ντελικατέσεν με δικό μας παστούρμα, καβουρμά, βουβαλινά προϊόντα και κοτόπουλα μεγαλωμένα με αγνές τροφές. Κρεοπολία Νιγρίτα με δύο καταστήματα. Στην Ολύμπου 22 και στον Εύωσμο, εκεί που θα γίνει το πάρτι το άλλο Σάββατο. Ήδη ξεκινήσαμε και δουλεύουμε, αλλά το άλλο Σάββατο έχουμε και τα γένειά μας. Καραουλή και Δημητρίου 80. 2-31-0-500-042. Η γεύση της φύσης, κρεοπολείο Νιγρίτα.
Και κομμωτήριο της Έφης, Ολύμπου 23. Με μόνο 5 ευρώ μπορείτε να αναμορφώσετε την εξωτερική σας εμφάνιση. Άντρες, γυναίκες και παιδιά στην περιποίηση των πιο έμπειρων κομμωτών και κομμωτριών. Με εξαιρετικά προϊόντα Σβάρτσκοφ σας περιμένουμε να φτιάξουμε το μαλλί σας αναλόγως. Πώς θέλετε και τι έχετε στο μυαλό σας. Εμείς το πραγματοποιούμε. Άλλωστε το σλόγγαν δεν χτενίζουμε, ζωγραφίζουμε, είναι δικό μας. Ήθιστε πριν από τους αγώνες του ΠΑΟΚ Άρη να προηγούνται στην εποχή μου τα λεγόμενα τσικό οι δεύτερες ομάδες, αλλά στη σημερινή εποχή η K19 των ομάδων που παίζουν στο εθνικό πρωτάθλημα. Σήμερα στο γήπεδο της Ουρωτής του κυρίου Λόλα αναμετριούνται οι ομάδες K19 του ΠΑΟΚ και του Άρεος. Είδαμε άλλωστε και τον ΠΑΟΚ μέσα στην εβδομάδα με τον αγώνα με την Τότεναμ το 1-0 και ξεχωρίσαμε και κάποιους παίκτες. Εκεί βρίσκεται ο Κώστας ο Παπαδενικολάκης. Γεια σου Κωστάκη. Γεια σου Γιώργο. Είσαι καλά παιδί μου. Μπέρδεψε λίγο γιατί εννοείται ότι μπερδεύεις πάντα το επιθετό μου. Το σέβομαι. Πάνω από τα 80 λίγο μπερδεύουμε τα ονόματα. Οπότε δεν σε κατηγορώ. Παπαδομανολάκης Νικολάκης είπα. Μάλιστα. Παπαδομανολάκης. Έλα Κώστα μου. Χίλια συγγνώμη. Συζητώ χίλια συγγνώμη παιδί μου. Σε όλους τους ακροατές του Λίμπερο. Είμαστε εδώ στο γήπεδο του κύριου Λόλα στη Σουρωτή με αρκετό κρύο, έτσι. Η θερμοκρασία είναι στον 1 βαθμό Κελσίου με χιονισμένο τοπίο γύρω-γύρω στα ορεινά, αλλά το γήπεδο είναι σε άψογη κατάσταση όπως πάντα εδώ στις εγκαταστάσεις του κύριου Λόλα. Είμαστε περίπου στο 12-13, στο 13ο λεπτό Γιώργο, είμαστε στο 0-0. Πριν από λίγο μια καλή ευκαιρία είχε ο ΠΑΟΚ με μια εκτέλεση φάουλ, το εκτέλεσε ο Μιχαηλίδης στο στόπερ, αλλά απέκρουσε ο Μπαταλαμάς για τον Άρη σε κόρνερ. Δεν είχαμε καμιά άλλη αξιόλογη φάση μπροστά από τις δύο εστίες. Να δώσουμε τις εντεκάδες. Βεβαίως. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ ο Παύλο Γκαρσία ξεκινάει με τους Παπαδόπουλο κάτω από τα δοκάρια, Διαμαντή, Μιχαηλίδη, Λίρατζι, Τσιγάρα, Τσαούση, Γαϊτανίδη, Μπαλογιάννη, Γκαργαλατσίδη, Χατζηστραβό και Τζοβάρα. Ενώ ο Πασχάλης ο Μελισσάς για τον Άρη ξεκινάει με Μπαταλαμά, Αξινιάρη, Τσαγκαλίδη, Μπαγκαλιάνη, Καλίδη, Σενγκέρκη, Τράκα, Ψωματάκη, Μπαλιξή, Χατζιπυρπυρίδη και Κοντοπούλη. Ο Άρης ο οποίος έχει ένα σχηματισμό σε 3-5-2 με Χατζιπυρπυρίδη και με Μπαλιξή και Κοντοπούλη στην κορυφή της επίθεσης, ενώ ο Πάμπου Γκαρσία επέλεξε το κλασικό 4-2-3-1. Τα πρώτα στοιχεία αυτά είναι από εδώ, με κατοχή της μπάλας κυρίως από τον ΠΑΟΚ. Ένα ανάποδο ψαλίδι τώρα μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία από Κρούι, ο Μπαταλαμάς για τον Άρη. Μεγάλη ευκαιρία αυτή για τον ΠΑΟΚ. Η σημαντικότερη ευκαιρία εκτός από το φάουλ που σας είπα πριν από λίγο. Μια κεφαλιά τώρα από τον Τζοβάρα και διώχνει η άμυνα του Άρη. Είμαστε στο 13ο λεπτό. Παραμένει το ΠΑΟΚ Άρης 0-0. Καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής. Με αρκετά καλές προσωπικές ενέργειες κυρίως. Και ο Άρης, ο οποίος από την αρχή του παιχνιδιού δείχνει ότι ήρθε εδώ στις εγκαταστάσεις του Λόλα να πάρει αποτέλεσμα, είναι ένα παοκάρης εννοείται. Δύο ομάδες έχουν κίνητρο, τα παιδιά έχουν κίνητρο και σίγουρα θέλουν να δείξουν πράγματα ούτως ώστε να προωθηθούν ίσως και στην πρώτη ομάδα κάποιοι από αυτούς. Κάποιοι από αυτούς έχουν και συμμετοχές σε αποστολές των πρώτων ομάδων, όπως ο Λίρατζ, ας πούμε, από τον ΠΑΟΚ. Και ο Άρης τώρα είναι στην επίθεση με τον Διαμαντή από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Άρης. Μια παλιά τώρα μέσα στην περιοχή. Επιθετικό φάουλ θα δώσει ο διαιτητής, ο κύριος Μελιτζανίδης είναι ο διαιτητής. Ένα επιθετικό φάουλ το οποίο λύνει αυτή τη μήνυ πολιορκία του Άρη στα καρέ του ΠΑΟΚ. Κώστα, υπάρχει κάποια στεναχώρια, κάποια πικρία από τον τρόπο που αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ από την Τότεναμ στα νεαρά παιδιά, Γιώργο, είναι τόσο μεγάλη διαφορά νομίζω στο επίπεδο αυτών των ομάδων από τις δικές μας
Οπότε δεν νομίζω να υπάρχει κάποια απογοήτευση, και μόνο που ο ΠΑΟΚ συμμετείχε σε ένα τέτοιο παιχνίδι με ένα τόσο δυνατό αντίπαλο όπως η Τότεναμ και οι εμπειρίες που απέκτησαν αυτοί οι παίκτες από τέτοιες διοργανώσεις νομίζω είναι κέρδος. Σίγουρα ένας αποκλεισμός μέσα στην έδρα σου αφήνει μια ελάχιστη πικρία, αλλά δεν νομίζω ότι το σκέφτονται οι άνθρωποι και οι παίκτες του ΠΑΟΚ αυτό. Συνυπολογίζοντας μάλιστα, καλημέρα Κώστα και από μένα, καλημέρα σε όλους, το γεγονός ότι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 30, τέλος πάντων από το μια αποβολή που θα μπορούσε να μην έχει γίνει. Δεν νομίζω ότι υπήρχε λόγος να αυτό το κλάδεμα, ίσως ο υπερβάλλον ζήλος. Ναι, το πάθος, το πάθος τώρα, 180 σφιγμοί εκείνη την ώρα είναι αρκετά κακός παράγοντας για τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα. Μια επίθεση τώρα ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα κόρνερ, άμα θέλετε να μείνουμε να ακούσουμε και το κόρνερ. Να ακούσουμε και τη φάση αυτή, να Κώστα. Ναι. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο ΠΑΟΚ από αριστερά, όπως επιτίθεται, και θα το εκτελέσει ο Γιάννης ο Μπαλογιάννης. Απευθείας. Αυτός γιατί δεν έπαιξε την Τρίτη, ο Μπαλογιάννης. Θα σε γελάσω, Γιώργο. Εκτελείται το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά, αλλά εύκολα θα μπλοκάρει ο Μπαταλαμάς για τον Άρη. Ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας, ο συγκεκριμένος, έτσι, ο Μπαταλαμάς ο Θανάσης. Ύψος. Είναι κοντά στα 2 μέτρα. 2 μέτρα. Έχει πάντως μια 95 είναι σίγουρα. Μια καλή προϊστορία στους τερματοφύλακες ο Άρης. Ναι, ο Άρης έχει καλή προϊστορία όντως με τους τερματοφύλακες. Αντιστραβώς τώρα με την μπάλα στο χώρο του κέντρου, συνεργάζεται με τον Τζοβάρα, αλλά χάνει και η μπάλα ξανά από την άμυνα του ΠΑΟΚ για να οργανώσει την επόμενη επίθεση. Αρκετός κόσμος εδώ, έτσι, παρόλο το κρύο. Έχει αρκετό κόσμο και από τις δύο ομάδες, γονείς εννοείται, φίλους που ήρθαν να δουν αυτό το παιχνίδι των... Έχει και φαν αυτή η ομάδα, φυσικά, του Γκαρσία. Άλλωστε είχε πάνω από 10.000 η Τούμπα, έτσι. Ναι, είχε πάρα πολύ να κόσμο. Να σταθούμε και λίγο σε αυτό. Και από ό,τι έμαθα αποστολία... δεν ήταν να ανοίξουν κάποιες θύρες, ανοίξανε για να χωρέσουν και τον επιπλέον κόσμο που δεν περίμεναν. Ωραία, εντάξει Κωστά, αν υπάρξει κάποια... Θα σας ενημερώνουμε, εννοείται. Ναι, βεβαίως. Αποστολία... εντάξει, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς μόνο μας ακούτε και δεν μπορείτε να μας δείτε, γιατί άμα μας βλέπατε θα βλέπατε μία λάμψη. Ναι, μάλιστα. Μία φλόγα. Τι άλλο? Που φώτισε το φιλόξενο στούντιο του Λίμπερο 107,4 τη στιγμή που μπήκε ο Σκατζόχυρος εδώ στο στούντιο και πλέον είμαστε δύο, Γιώργος Συρίγος και Αποστολή Αντοβόλη. Θέλω να ακούω να το λέτε. Πάρε τη γραμμή να μην περιμένει. 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια. Καλημέρα σας. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Καλημέρα και στην θεσπέσια ύπαρξη. Ναι. Όχ, να είστε καλά κύριε. Είμαι ο Γιάννης. Αυτός που σου έχει κρατημένα τα κόκκινα τα λουστρίνια και σε έμαθε ποιος ήταν ο πρώτος επίσημος σύνδεσμος του ΠΑΟΚ. Ποιος ήταν, είπαμε? Είπαμε η θύρα 4. Όχι ρε. Μην επιμένεις, τα άλλα ήταν στέκια και καφενεία. Επίσημος σύνδεσμος από με άδεια πρωτοδικίου ήταν η θύρα 4. Ήταν ο Πανελλήνιος. Δεν ήταν ο Πανελλήνιος. Απέναντι ήταν από το Κωνσταντινούπολη το... Επίσημος σύνδεσμος με άδεια πρωτοδικίου ήταν η θύρα 4. Καλά, εντάξει, δεν ορκίζομαι και στα παιδιά μου, έτσι νομίζω. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι. Αναφέρθηκε στον αγώνα του Κυπέλου με τα επεισόδια. Ναι, το 2-1, το 1-2. Θέλεις να μάθεις το ιστορικό από αυτό τη μάρτυρα, ναι ή όχι? Βεβαίως, γιατί να μην το μάθουμε. Λοιπόν, άκου τότε. Ήτανε ο αγώνας που τερμάτισε τη δεκαετή επικράτηση του Άρη επάνω μας. 10 χρόνια είχαμε να πάρουμε αγώνα. Εκεί τερματίστηκε. Αγώνα αυτός ήτανε Κυπέλου όμως. Ναι, Κυπέλου, αυτό ήτανε. Στο πρωτάθλημα τερματίστηκε την επόμενη χρονιά με τον γκολ του Σαράφη. Παλικάρι μου, εδώ μιλάμε πόσα χρόνια είχαμε να τον κερδίσουμε. Δεν μιλάμε ούτε το πρωτάθλημα στο Κύπελλο δεν είχαμε αναμετρηθεί καθόλου. Τη δεκαετία αυτήν. 10 χρόνια δεν είχαμε. Λοιπόν, παίζουμε την Κυριακή πρωτάθλημα. Ναι. Παίζουμε την Κυριακή πρωτάθλημα. Προηγείται ο Άρης, ισοφαρίζουμε εμείς.
μας βάζει άλλα δύο γκολ ο Άρης, γίνεται 3-1. Και κατορθώνουμε να ισοφαρίσουμε και λίγοι ο αγώνας 3-3. Με 10 παίκτες. Με 10 παίκτες. Με 10 παίκτες, το ξαναλέω. Αποβολή του Παρίδη. Εντάξει. Την επόμενη Τετάρτη, σε 3 μέρες, παίζουμε αυτόν τον αγώνα κυπέλου. Ο αγώνας αυτός του κυπέλου σταμάτησε στο 82, 8 λεπτά πριν το 90. Εκεί γίνανε τα επεισόδια. Όπως είπες, μπήκαν οι αστυνομικοί και ο Αλεξιάδης και ο Σπυρίδων αρχίσανε και τους χτυπούσανε. Τους βουτήξανε και ο αγώνας τελείωσε εκεί. Διακόπηκε στο 82, 8 λεπτά πριν λήξει ο αγώνας. Εμείς καθόμασταν εκεί που κάθεται ο Σούπερ 3 σήμερα, σε εκείνη την κερκίδα. Μάλιστα. Απέναντι ήταν οι Αριανοί στο άλλο το πέταλο. Και οι Αριανοί εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ούτε Σούπερ 3, ούτε ΣΦΑΧ, ούτε ΜΑΧ, ούτε τίποτα. Ήτανε μόνο τα Καναρίνια και οι Ιερολοχίτες. Και άμα θα σου θες να σου πω και ποιοι κάνανε κερκίδα εκεί. Σε μας κερκίδα έκανε ο Ιγνάτης, ο Στράτος και ο αείμνηστος, ο σχορεμένος, ο Βασίλης, ο Μάντζας. Ο επαναμαζόμενος Αφταράς, τον οποίον τον ξέρεις. Παιδικός μου φίλος, μαζί πηγαίναμε και στο σχολείο και πολύ παρέα και τα λοιπά. Το ξέρω ότι τον ξέρω. Όπως και τον Ιγνάτη, τον Κατάντερ Τζιδέλη. Ναι, λοιπόν. Νεαπολίτης. Αυτό, Τριανδριώτης. Ναι, ο Μάκης ο Μανάβης ήταν εκπαιδευόμενος εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Και όσο για τον Νικόλα, δεν είχε εμφανιστεί ακόμα στο προσκήνιο. Μάλιστα. Εκεί όταν έγινε η διακοπή και καθόμασταν εκεί στην κερκίδα και περιμέναμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, ο σχορεμένος ο Βασιλάκης έγραψε ένα τραγουδάκι, γιατί στον τελικό αν περνούσαμε θα πηγαίναμε να παίξουμε με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός εκείνη την εποχή είχε πάρει ήδη το πρωτάθλημα, είχε εξασφαλίσει το πρωτάθλημα. Και όποιος πήγαινε να παίξει τελικό μαζί του θα έβγαινε κυπελούχον τότε εκείνη την εποχή να παίξει στην Ευρώπη. Και το τραγουδάκι που έγραψε ο Βασίλης ήταν το «Σίγουρα θα φτάσουμε μια και φτάσαμε ως εδώ πάω και Ευρώπη» και ο Άρης φυλακή. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάσαι. Πολλά πράγματα δεν θυμάσαι. Τι να κάνω ρε φίλε. Δεν σου παραγόρι μου να πούμε ότι έκανες και κανένα έγκλημα, εντάξει να... Μέσα στην ομάδα που συνελήφθη ήταν... Μην το παίζεις λυπητερή, εντάξει να... Τι πράγμα, μη μου το παίζεις λυπητερή... Όχι ρε μεγάλο, δεν το θυμάμαι αυτό το τραγούδι, θυμάμαι όμως για να... Εντάξει, ωραία, δεν είναι κακό ρε φίλε... Για να σε διορθώσω, θυμάμαι ότι εκτός των Αλεξιάδη και των Σφυρίδων είχε συλληφθεί και ο Σιρόπουλος. Και νομίζω και ο Κεραμιδάς. Όχι αγόρι μου, μόνο αυτούς τους δύο πήραμε. Σιρόπουλο σίγουρα. Το Σιρόπουλο, τον Αλεξιάδη και τον Σπυρίδωνα, αυτούς κρατήσανε. Αυτούς να κρατήσανε. Το κρατητήριο. Ναι, αυτούς τους δύο. Και αυτοί πήγανε σε δίκηνα. Και ο Σιρόπουλο σου λέω. Ο Σιρόπουλος, ο Σπυρίδωνας και ο Αλεξιάδης. Τρεις. Οι δύο πήγανε να πούμε και μείνανε κρατημένοι. Μπορεί οι δύο να πήγανε μέσα, οι ναι, δύο. Εντάξει. Αυτό είναι να. Λοιπόν, τα ξέρω καλά τα πράγματα με εκείνη την εποχή όπως έχουν. Και όσο για το σύνδεσμο που λες, δεν υπήρχε σύνδεσμος μέχρι εκείνη την εποχή. Απλά την επόμενη χρονιά, το 73, σου το έχω πει το ιστορικό κι άλλη φορά, πιάσαμε το συγχωρημένο αείμνηστο τον Μόκα. Τον θυμάσαι τον Μόκα. Βέβαια, πώς δεν το θυμάσαι. Δικηγόρος και... Και με τη βοήθεια αυτήν. Και Βαλκανιονίκη στα 110 και εμπόδια. Και με τη βοήθεια αυτήν μπορέσαμε να βγάλουμε άδεια από το πρωτοδικείο και δημιουργήθηκε η θύρα 4. Ο πρώτος επίσημος σύνδεσμος με άδεια πρωτοδικείου. Τα άλλα όλα ήταν στέκια, ήταν καφενεία και μαζόξεις ορισμένων ανθρώπων. Αυτή είναι η ιστορία. Μάλιστα. Το εντάξει, πες μου σε κάτι για το σημερινό το μάτς ρε Γιάννη με την εμπειρία σου. Κοίταξε το σημερινό το μάτς, δεν ξέρω το γήπεδο σε τι κατάσταση σε θα είναι. Είναι. Αφού καλή του Λόλα τώρα επάνω στη Σουρωτή
είναι σε καλή κατάσταση και παίζουν τη Στούμπας που είναι και το Χλωτάπητας σε καλή κατάσταση. Εντάξει περιπτώσει, εγώ κατά την άποψή μου δεν πιστεύω ότι μπορεί αυτόν τον αγώνα να μην τον κερδίσουμε. Τώρα με 1-0 θα είναι, με οποιοδήποτε σκορ και να είναι, πιστεύω ότι με τους 3 πόντους θα φύγουμε σίγουρα. Μάλιστα, έγινε ρε Γιάννη. Ωραία, να είστε λοιπόν, καλά. Λοιπόν, κοίταξε, αναγκάστηκα να περιμένω και όλα, κάνα δεκάλεπτο για να σε μιλήσω. Πουλάκι μου. Πρωτού βγάλεις το δελφινάριο να με, ποιο είναι το να κάνουμε λίγο σοβαρή συζήτηση γι' αυτό να. Ποιο είναι το δελφινάριο όπως το λέει. Δεν ξέρω, ας μας εξηγήσει ο κύριος. Το, το δελφινάριο έχει να πούμε το Σεφερλί, εσύ βγάζεις εκείνο τον Πασκάλι, τον Ξεφτερλί να πούμε, οπότε εντάξει, ορίστε, πήραμε την απάντηση. Να, δελφινάριο να πούμε. Μάλιστα. Την αγάπη μου, φιλάκια μάτσα μούτσα. Να είστε καλά. Και μιας και αναφερθήκατε λίγο στο γήπεδο και τη σουρωτή στην κατάσταση του Λόλα για την κάτω των 19 του ΠΑΟΚ που αναμετά τις δυνάμεις της κόντρας στον Άρη, να πούμε ότι στο 22ο λεπτό υπήρξε κεφαλιά του Τζοβάρα μέσα από τη μικρή περιοχή σε κόρνερ του Χατζηστραβού, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Άρη. 0-1. 1-0, μας τρόμαξες ρε. Έβαλε γκολ μας λέει ο δασκαλάκης. 1-0, ο οποίος παρακολουθεί και εκείνος ζωντανά. Έχουμε ανοίξει και εδώ στο στούντιο από τη web TV του novasports.gr για να μπορούμε να παρακολουθούμε το παιχνίδι. Ορισμένες φορές έχουμε θέματα σε σχέση με την εικόνα, αλλά θα βγει ο Κώστας για να μας δώσει σίγουρα... Παπαδομανολάκης. Ο Παπαδομανολάκης, λοιπόν. Όχι Κώστας... Παπαδονικολάκης που τον είπα. Παπαδομανολάκης, ο οποίος έχει τα γενέθλιά του πριν από λίγες ημέρες. Α, να τον πεις χρόνια πολλά. Το έλα, πώς το λέω. Αμέσως, Κώστα, είσαι κοντά μας. Πες μας, λοιπόν, πώς έχει διαμορφωθεί το παιχνίδι και αν έχουμε αλλαγή σε σκορ. Καλημέρα και πάλι. Προπονητής Παύλο Γκαρσία, εκτέλεση φάουλ από τον Παλογιάννη, αλλά Παύλο Γκαρσία στο μάτς Παναθηναϊκός, αν το θυμάστε. Βεβαίως, ένα γκολ που είχε μπει περίπου από το σημείο του κόρνερ. Κάτι παρόμοιο έχει βάλει ο Γιάννης ο Παλογιάννης πριν από λίγο και έτσι ο ΠΑΟΚ προηγείται με 1-0 με αυτό το υπέροχο γκολ. Ο ΠΑΟΚ γενικά πιο πιεστικός, έχει κερδίσει 3-4 κόρνερ. Στο 22, 2 λεπτά πριν τον γκολ, είχε και ένα δοκάρι με σε εκτέλεση κόρνερ. Πετάχτηκε ο Τζοβάρα στο ύψος του πέναλτι, έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα δεν το έκανε το χατήρι, χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια της φάσης κερδίθηκε το φάουλ, όπου ο Παλογιάννης το εκτέλεσε και έκανε το 1-0. Τώρα είμαστε στο 26ο λεπτό. Ωραία. Αυτά προς το παρόν. Να σου ευχηθούμε χρόνια πολλά δημοσίως, Κωστή. Το καλά. Μετέφερα και στον κύριο Συρίγου για να το γνωρίζει, καθώς δεν έχει πρόσβαση σε αυτή την ομάδα του Λίμπερο. Αλλά είμαι εγώ εδώ για να τα... Να τον ενημερώνω για όλα. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή και ό,τι νεότερο. Βγαίνεις πάλι, μας ενημερώνεις. Ό,τι μπορώ να παρακολουθώ και εγώ εδώ από την σελίδα της Nova Sports. Πάμε στις γραμμές. Θα τα καλύπτουμε. Να είσαι καλά. Συνεχίζουμε λοιπόν στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα Αποστολία. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Ο Βασίλης είμαι. Γεια σου Βασίλη. Καταρχάς ο Μπαλογιάννης δεν είχε το δικαίωμα γιατί είχε συμπληρώσει τα 20 ετών. Πρέπει να είναι under 19 αυτό που είπες γιατί δεν έπαιξε προχθές. Μάλιστα. Α, μάλιστα. Παλογιάννη. Το άλλο μάλιστα. Που είπες για το 72, όπως τα είπε ο κύριος, πολύ ωραίος, ενημερωμένος. Εμείς είμαστε λίγο πιο νέοι, ακριβώς μετά η πολυγενιά της θύρας 4. Ο Μίχας ήταν ο διαιτητής, ο οποίος μας έπαιξε στον τελικό. Ο Μίχας. Με τα δύο γκολ του Κούδα που ακύρωσε το ανάποδο ψαλίδι του Ματζουράκη. Αναφερθήκαμε χθες. Ναι, και αυτό, όχι, γιατί είπες, ποιος ήταν ο διαιτητής, ο ίδιος ήταν. Δεν ήξερα, δεν το θυμόμουν, ο Μίχας. Ο Μίχας, ναι. Ο οποίος έπαιξε στον τελικό, μάλιστα. Λοιπόν, το χέρι του Αθανασόπουλου. Ο κύριος είπε, όπως είπες και εσύ, ήταν το πρώτο, ήταν η έσπαση παράδοση τότε. Εκείνο που λες το 1-0 ήταν στο ποτάθλημα, αλλά είναι όλα μαζί τα χρόνια. Σου είπα για ποιο λόγο. 10 χρόνια έκανε ο ΠΑΟΚ να το 63-73, 9,5 χρόνια, 63-73. Μπράβο, το 63 τους έκανε στο πρωτάθλημα. Η πρώτη φορά που κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα ήταν το 1-0 με τον γκολ του Σαράβη από τη μεριά της 8, χιονισμένο το γήπεδο, βαρύ βούρκος και διαιτητής Νίκος Λατάνος. Ήμουνα μέσα. Σε είπα γιατί συνέβη αυτό όμως, έτσι. Γιατί εκείνος ο κύριος Νίκος, που είναι ένας φοβερός άνθρωπος, ας πούμε, έτσι όπως τον ακούω και όπως μιλάει, είναι χαρισματικός, κάτι είπε για μένα, δεν κατάλαβα. Ποιος παιδί μου, ποιος Νίκος. Νίκο, το λένε ένας που μιλάει πολύ όμορφα και στο Λίμπερο. Α, ο, από τα, ο κύριος ο Νίκος, ο φίλος από τα Γιάννητσα, ναι, τι είπε για σένα. Είναι χαρισματικός άνθρωπος, αλλά κάτι είπε για μένα. Τι είπε ρε φίλε για σένα.
Δεν ξέρω, είπε ο Βασίλης, ξέρω εγώ προηγούμενο. Όχι! Ρε. Μίλησα εμπριστικά. Μα δεν βγήκε σήμερα να μιλήσει. Όχι, όχι σήμερα. Α, για το Βασίλη το Μάντζα, ρε. Όχι, ρε, αυτός που μίλησε τώρα. Α, ο Νίκος εχθές που βγήκε, δεν ξέρω αν είναι, δεν θυμάμαι να είπε κάτι. Είπε κάτι. Εγώ αυτά που λέω, Γιώργο, είναι αλήθειες, είναι ιστορίες. Μπορεί να τα πάρεις και να τα βλέπεις, ας πούμε. Καλά, κι εγώ τα ξέρω, ρε Βασίλη. Τι. Είναι άλλος τον μπαμπά, εγώ, ρε, τον Νίκο. Μάλιστα. Το ξέρεις, δηλαδή, τον μπαμπά μου, ας πούμε. Το συγχωρεμένο και μου έλεγε ιστορίες. Έτσι ξεκίνησε. Από το 03 που τους κάναμε στο Χαριλάο η παράδοση. Και έσπασε το 72. Τους κάναμε 03 και τους στείλαμε τον Πανεγιάλη και παίξανε. Αυτά είναι. Αυτά παίξανε στη Λαμία, ναι, μπαράζ το 63. Μπράβο. Και από τότε ο Καμπάνης είπε, ξέρεις, μόνο αυτούς θα κερδίζετε. Και σπάει εκείνη τη μέρα η παράδοση το 72. Σπάει η παράδοση και γίνεται αυτή όλη η ιστορία. Πάνε, δεν μπορούσαν να το δεχτούν. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ ήδη τους είχε ξεπεράσει την ομάδα. Είχαν καλή ομάδα. Βέβαια. Δηλαδή τον ΠΑΟΚ τρελνόταν σαν να μπορείς και έδεισε ο ΠΑΟΚ. Πάθατε ζημιά. Έγινε Βασίλη, πρέπει να πάμε στην επόμενη γραμμή για να πάμε στο διάλειμμα. Ορίστε ο επόμενος. Ορίστε. Γεια σας. Αποστολία δεν μας μιλάει. Δεν περίμενε και άντε είναι εμένα τυπική. Δεν με περίμενε. Οι ακροατές μας βλέπουν την ώρα. Θεωρούν ότι θα πρέπει να είμαστε και καλώς θεωρούν τυπικοί στα διαλύματά μας. Γι' αυτό και έκλεισε. Για να πάρει αμέσως μετά το διάλειμμα. Ναι, αλλά λέω άντε εμένα δεν. Εντάξει. Δεν έπρεπε να περιμένει τουλάχιστον. Ήρθα εγώ. Σου λέει να μην βάλω το κορίτσι τώρα να τσακώνεται με το Σωτήρι μέσα, να φωνάζει ο Σωτήρι διάλειμμα. Να λέει Αποστολή, εσύ εδώ για να κρατάς τις ώρες. Για ποιο λόγο δεν είσαι τυπική. Έχεις πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέψουμε. Εδώ είμαστε. Αποστολή, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε σε μια Κυριακή γεμάτη ποδόσφαιρο, το πολυδιαφημιζόμενο. Καλά το είπα. Πολυδιαφημιζόμενο. Ναι. Τοπικό ντέρμπι. Τοπικό ντέρμπι. Είναι και για μας στιγμή. Τους ποδοσφαιρόφιλους αυτή η μέρα είναι διαφορετική. Αυτό το μάτς είναι διαφορετικό. Πάμε να πάρουμε τις γραμμές, να δούμε τι έχουν να μας πούνε και οι φίλοι. Και να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Πέντε ολόκληρα χρόνια, 5,5 για την ακρίβεια, και 5 μήνες που πέρασαν από την τελευταία φορά που ο Άρης βρέθηκε στην Τούμπα. Βεβαίως. Για αγώνα πρωταθλήματος, με τα χρόνια που κλείσαν. Βρέθηκε στο κύπελο πριν από λίγο καιρό. Ναι, ναι, για αγώνα πρωταθλήματος. Είπα, ναι. Με όλη αυτή την ταλαιπωρία που πέρασαν από την τρίτη και δεύτερη εθνική. Πάμε στη γραμμούλα και συνεχίζουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα Γιώργο, πάω από Ολλανδία, τι γίνεται? Γεια σου Γιωργάκη. Τι κάνεις? Μια χαρά μου, ρε, εντάξει, εδώ στην Ολλανδία. Μάλιστα. Είχαμε κάνει και την τουρνέ μας στην Ελλάδα, είδα τα παιχνίδια που έπρεπε, γύρισα και τώρα παρακολουθώ. Ποια παιχνίδια είδες? Πάω Κόφι, πάω Γιάννα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ, πάω Ολυμπιακός. Ζωντανά, είδες το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, μάλιστα. Και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και το ΑΕΚ, κατέβηκες Αθήνα, ρε. Βέβαια. Μάλιστα. Εντάξει, ήταν επιτυχημένη η αποστολή. Λοιπόν, όσον αφορά για το σημερινό, παιδιά, να τελειώσει, να φύγει αυτός ο πονοκέφαλος. Δηλαδή, είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορείς αναγκαστικά, δηλαδή, ξέρεις, έρχεται κάθε παιχνίδι, ρε παιδί μου. Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ Γιάννενα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Και είσαι σε μια εβδομάδα έτσι μιας κατάστασης, η οποία βλέπεις πώς πάει η ομάδα σου, βλέπεις ότι σερί έχει κάνει, βλέπεις αν είναι σε φόρμα ή όχι. Λες ότι πιστεύω ότι θα κερδίσω ή όχι, ξέρεις τα γνωστά. Ναι. Η εβδομάδα πριν από τα παιχνίδια με τον Άρη είναι ένας πονοκέφαλος. Είναι μια κατάσταση αναγκαστικής προϊστορίας, επιχειρημάτων, τα απομνημονεύματα, να ακούμε το γνωστό αυτό της δεκαετίας του 80 το πανό. Όχι το τάκλιν του Γεωργιάδη στο Καράμπελα. Όχι τα παγωμένα χρέη. Όχι ξανά μανα το ίδιο και το ίδιο. Και είναι ένα σαν να είναι ένα βιβλίο το οποίο το βάζουν μέσα σε ένα σιρτάρι ξεσκονισμένο. Μόλις έρχεται η εβδομάδα με τον ΠΑΟΚ, ξανανοίγουμε, ξαναξεκινάμε πάλι. Ξαναλέμε. Δηλαδή είναι σαν ένα κουνούπι που είναι στο κεφάλι σου και κάνει γυρίζει γύρω γύρω, ξέρεις ότι λες ότι είναι οι αλκιονίδες μέρες, θα περάσουνε, θα φύγουνε, θα φύγει και το κουνόπι. Είναι σαν αυτό. Για μένα πιο πολύ σημασία έχει, δυστυχώς για τους φίλους μου τους Αριανούς, δεν μπορώ να το δω αυτό το παιχνίδι σαν παιχνίδι. Είναι ένας πονοκέφαλος. Να περάσει, να φύγει και να τελειώνουμε. Βλέπετε, δεν μιλάω για αποτελέσματα και τέτοια εγώ. Και μην τρώνε παπά οι δικοί μας που τους προκαλούν οι άλλοι και λένε για παλάμες, εφτάρες και εννιάρες.
Το θέμα είναι να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι και να τελειώνουμε. Ακόμα και με 1 και με 2-0. Δεν με ενδιαφέρουν εμένα ούτε να αποδείξω στον Άρη ότι μπορώ να ρίξω παλάμη, ούτε 7, ούτε 8, ούτε 9. Μην τρώτε παραμύθι και μπαίνετε σε διαδικασία, γιατί αυτοί τι θέλουν. Θέλουν να έχουν αβάντζο ως ότου και 1 και 2-0 να χάσουν, να βγουν τη Δευτέρα στα ραδιόφωνα σαν νικητές. Δηλαδή, ξέρεις, να πούνε ότι να, είναι το σύστημά τους τέτοιο, το οποίο δηλαδή είναι τόσο κουραστικό που δεν μπορείς να κάνεις μια καθαρά αμυγός ποδοσφαιρική συζήτηση. Είσαι αναγκασμένος να απολογείσαι για πράγματα πριν 50 χρόνια, πριν 60, πριν 70. Στην ουσία συζητάς για την προϊστορία, πώς κάνατε πριν, παρά για το ίδιο το παιχνίδι που έρχεται. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Είναι τόσο κουραστικό που εγώ δηλαδή θέλω να φύγει αυτό το παιχνίδι. Ό,τι όποιο και να και 5-0 να κερδίσουμε, αύριο ξέρεις θα έχω να πω, ούφ, επιτέλους τελείωσε αυτός ο εφιάλτης. Επιτέλους, δηλαδή δεν υποφέρονται. Δεν υποφέρονται σαν τα κουνούπια. Ελά, το παραδεχτείτε τώρα, έλειπε ο Άρης από αυτή την εθνική και σας έλειπε και Όχι, κάνεις λάθος, Εμένα προσωπικά δεν μου έλειψε καθόλου. Δεν μου έλειψε καθόλου, δυστυχώς με την τακτική του. Δυστυχώς με την τακτική τους είναι δεν μπορώ να τους δω. Φοβερό, έτσι. Είναι πάρα πολύ κουραστική, ρε παιδί. Πάρα πολύ κουραστική. Λέω, κύριε μου, το ίδιο πράγμα σε φίλους, παοξίδες τέλος πάντων κατά κύριο λόγο, που λένε τα ίδια με το φίλο που μας τηλεφωνεί. Μπορείτε να μας πείτε το όνομά σας. Ο Γιώργος, είναι, ξέρεις, και αυτό φαίνεται τώρα ως αλαζονία, νεοπλουτισμό. Όχι. Είναι όπως έρχεται ένας, ξέρω εγώ, μέσα στο σπίτι σου και λέω όχι μωρέ πάλι αυτός ήρθε. Δεν υποφέρονται. Στα γηπεδάκια του Λόλα και τους λέω λοιπόν τόσες μέρες. Δεν είναι ωραίο στην ίδια πόλη να υπάρχουν έτσι ομάδες που περιμένουν το παιχνίδι εντός εκτός. Ναι, βρε παιδί μου, να υπάρχει αντιπαράθεση, αλλά το να... Να μην τώρα, υπάρχει να, καθόλου. Ναι. Μα τώρα είναι αντιπαράθεση τώρα, με συγχωρείς, και να πω και κάτι άλλο. Γιώργο, τέλειον, έχω πολλές γραμμές. Ναι, από τη δικιά μας την πλευρά είναι ότι την Πέμπτη, ας πούμε, βγήκε μια ανακοίνωση έκτρωμα του πιο γνωστού συνδέσμου του Άρη και να φανταστείτε τη γελιότητα της κατάστασης. Την ίδια μέρα, και αυτό είναι η πρόοδος η δικιά μας, το βράδυ της ίδια μέρας βγήκε μια ανακοίνωση από σύνδεσμο φίλο του ΠΑΟΚ και κατηγορούσαν το Σκουφάκι του Λουτσάσκου. Δεν ασχολήθηκε κανένας με αυτή την ανακοίνωση. Έγινε, έφυγες Γιώργη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ορίστε, ακούγεστε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Όπω, νάτος, αποστολή, μόλις ήρθες, νάτος και ο Πασχάλης. Όχι, και χθες βγήκα και βγαίνω κάθε μέρα και θα βγαίνω. Μάλιστα. Δεν το άκουσα. Έλειπα σε εκείνο το συνέδριο και δεν άκουσα μετά λοιπόν, το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τι είπε. Τι είπε. Άλλωστε χθες βγήκα και είπα Πασχάλη θα λέτε και θα κλαίτε. Λοιπόν, αυτό είπε μόνο. Ναι, θα μας λύθασε. Τους παπάδες. Ο φίλος προηγουμένως μίλησε γιατί ξέρεις ότι αγαπάω και άλλοι. Λοιπόν, αυτά που λένε οι παοξίδες για 7 και 5. Λοιπόν, δεν βγαίνουν οι Αριανοί. Οι Αριανοί το μόνο που κάνανε είναι να βγάλουν την, ο Super 3, να βγάλει την ανακοίνωση και αν βγαίνουν 10 παοξίδες, βγαίνει και ένας Αριανός για να αντικρούσει αυτά που λένε οι παοξίδες. Για πεντάρες και για εφτάρες και για έτσι και ο Μενώτη πήρες και για πεντάρες μίλησε. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, κάποιος αναφέρθηκε για τη Σπερλή. Λοιπόν, φίλε μου, επειδή είσαι πάρα πολύ παλιός, σε δικαιολογώ. Σε δικαιολογώ, γιατί τόσα χρόνια για μένα είσαι ο Τζανετάκος μου. Πού είναι, ποιος είναι ο Τζανετάκος, ο ΠΑΟΚ? Όχι ο ΠΑΟΚ. Ποιος? Αυτός που μίλησε προηγουμένως για το Σεφερλή. Για το Σεφερλή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ξεπέρασε τον Γιώργο μου. Πασχαλή, άστο ρε παιδί μου, δεν το έχεις φέτος. Γι' αυτό σου λέω είσαι ντεφορμέ, δεν είσαι ο Πασχάλης που αγαπήσαμε. Ξεπέρασε το, σου λέω, άστο να πάει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καλά η ελπίδα επειδή πεθαίνει τελευταία από τη δικιά μου, ότι ακόμα δεν έχασε το πρωτάθλημα. Ακόμα ρε θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Ρε. Σου είπα. Εγώ ένα ξέρω, μέχρι και φέτος... φίλοι Πειραιώτες, όπως ο Σπύρος, τον θυμάστε, τον Σπύρο τον Ολυμπιακάκια, ναι, ναι. Από τον Πειραιώτη.
τόλμησε να στείλει μήνυμα, να μου στείλει μήνυμα μετά το παιχνίδι, που πάντα θα πει στα μεταξύ μας, στις μεταξύ μας αναμετρήσεις. Αποστολία, μη μου κάνετε καμιά βλακεία, θα πω εγώ, και δεν περάσετε τον Πανιόνιο στο κύπελο. Ήταν το μόνο που είχε να σχολιάσει. Λοιπόν, Αποστολία. Ναι, ναι, ναι. Αποστολία, το δεύτερο. Είπα χθες του Γιώργου και το ξαναλέω γιατί έλειπε, ότι ο Πάο φούτεψε ένα ζύγαντα. Του δένει 10-10 και εκεί που δένει του 10, λέει φέρτε μου άλλου 3 να του τελειώσω. Αλλά αυτό το θηρίο, το φετινό που λέγεται ΠΑΟΚ, τυχαίνει να έχει ένα λάτωμα, επιληψία. Και εκεί που δένει, επιληψία. Επιληψία, ναι. Επιληψία. Και εκεί που δένει, μπορεί να πέσει κάτω και να τελειώσουμε. Είσαι εντελώς δεφορμέ, είσαι όπως είναι και ο Ολυμπιακός σου τώρα. Ένας Πασχάλης που δεν προξενεί καμία εντύπωση. Έφυγες. Επόμενος φίλος, ακούστηκα πριν που είπα ότι έχουμε ημίχρονο σουρωτή 1-0. Όχι, τώρα το λες. Ένα το επαναλαμβάνω λοιπόν, ημίχρονο, και περιμένουμε να ξεκινήσει το επόμενο για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το παιχνίδι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλώς τον, ναι. Καλημέρα Αποστολία. Τον άλλον δεν του λέμε καλημέρα. Γιατί μου τα λέτε αυτά, εκείνος είναι που σας λέει την πρώτη καλημέρα το Σαββατοκύριακο. Παπάς, παπάς. Λέγε ρε παπά. Δεν μου λες κύριε Συρίγο. Ναι. Που είσαι κυτρανός. Α, Κοζανίτης είναι ο φίλος μας. Ομάδα που παίρνει πρωτάθλημα βλέπει προϊστορία. Τι εννοείς. Ποια ομάδα πήρε πρωτάθλημα και έχει χάσει από την προϊστορία του. Από ομάδες που δίθεν έχουν προϊστορία. Και ασχολούμαστε τόσες μέρες τώρα με τον Άρη που ακόμα και στη Β' Εθνική πρωτάθλημα δεν έχει πάρει. Εμείς πάμε για πρωτάθλημα και φοβούμαστε τον Άρη τώρα. Ποιος είπε ότι φοβούμαστε, ρε. Αναφέρουμε ορισμένα γεγονότα που έγιναν στο παρελθόν. Ο ΠΑΟΚ είναι τώρα. Το παρελθόν δεν ήταν αυτό. Καλά, άκουσε με τώρα. Ο ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη μου, είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί σήμερα. Εάν θα μπορούσα, δηλαδή θα με πιέζανε ντε και καλά να στοιχηματίσω το σπίτι μου, θα το στοιχημάτιζα υπέρ του ΠΑΟΚ. Και οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα είναι τρομερή έκπληξη. Όμως, ποδόσφαιρο είναι και έχουμε δει πολλά. Έχεις να πεις κάτι, παπά, παπά. Ομάδα που πηγαίνει για πρωτάθλημα δεν βλέπει πολλά. Ήδη μέχρι τώρα δεν έχουμε δει πολλά. Δεν είδαμε, όχι, αλλά θα μπορούσες με τον Ολυμπιακό να χάσεις στην Αθήνα. Δεν θα μπορούσες. Στην Τούμπα. Στην Τούμπα, ναι, να σου πω στην Τούμπα. Ναι. Με τη Λάρισα τώρα, που ισοφάρισε στο 45. Και μετά πήρε το μάτσα, αποβλήθηκε και ο παίχτης. Δεν είναι μια συγκυρία αυτή. Το πέναλτι του Πρίγιοβιτς στο 80 τόσο. Θα μπορούσες. Ποδόσφαιρο είναι. Έχουμε δει και έχουμε δει. Με την Μπενφίκα έπρεπε στο 5ο λεπτό να είσαι 2-0. Και έχασε ένα 4. Εν πάση περιπτώσει, σου το ξαναλέω. Κατά τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ είναι 2 κλάσεις καλύτερος από τον Άρη. Και αν ήταν κάποιος να στοιχηματίσει σήμερα, θα στοιχημάτιζε υπέρ του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, περιμένουμε να δούμε τον αγώνα και να γουστάρουμε το ντέρπι της χρονιάς για την Τούμπα. Το πάω Κάρις. Πάντως με την προϊστορία ασχολείται και η Super League. Η οποία σκιαγραφεί το αγωνιστικό προφίλ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Βλέπει την προϊστορία, παραθέτει τα στοιχεία και εντάξει, κυρίαρχος φυσικά. Δεν βλέπει προϊστορία. Το στοίχημα τι λέει. Ναι, ναι. Δεν βλέπει προϊστορία το στοίχημα. Ωραία. Όχι, δεν βλέπει προϊστορία. Να σας πω κάτι όμως. Ανεξάρτητα με τη δυναμική του Άρη, τη φετινή χρονιά και την όποια ταλαιπωρία έχει περάσει τα προηγούμενα χρόνια, πολλές φορές οι αριθμοί λένε πράγματα. Μας δείχνουν την τάση σε έδρες, σε χρονικά σημεία. Μας δίνουν πράγματα για το τι θα δούμε στο μέλλον. Η αλήθεια των αριθμών, θυμάστε τον κύριο Πετρακόπουλο. Θα βλέπεις στο μέλλον τι ομάδα έχει ο ΠΑΟΚ και τι έχει αυτή τη στιγμή. Ποιοι παίκτες. Βέβαια, όλα συμπολογίζονται. Και τι ομάδα έχει ο Άρης. Γι' αυτό λέμε ότι από τους αγώνες που έχουμε δει, το πιο ατράνταχτο φαβορί από σήμερα δεν υπάρχει στο παρελθόν. Γιατί η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι πολύ καλύτερη από την ομάδα του Άρεως. Όχι του είναι ότι είναι άσχημη η ομάδα του Άρη, απλώς είναι πολύ καλή η ομάδα του ΠΑΟΚ.
Και να μην ξεχνάμε ότι τα ντέρμπι είναι ντέρμπι, το έχουμε ξαναπεί. Η ομάδα του Άρη που λέτε δεν είναι. Με τον Πανιόνιο, ο Πανιόνιος με 10 παίχτες και σοφάρες με ένα φάουλ. Εντάξει, έφυγες. Και λέτε ότι ο Μαδάρα και ο Μαδάρα. Εντάξει, άντε φύγε, πάμε στις διαφημίσεις. Πάμε στις διαφημίσεις και να πάμε στο διάλειμμα. Και θα συνεχίσουμε να βγάζουμε γραμμές. Έλα στα δύο καταστήματα και νιώσε τη διαφορά, Αποστολία. Με ποικιλία στη γεύση. Μάλιστα. Με κρέατα από ντόπιους παραγωγούς. Πείτε μου. Βιολογικά κρέατα από αυτά που τρώσε εσύ τις καθαροκυλιές. Από ορεινές περιοχές, αλλά και με τυριά από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Ήδη ντελικατέσεν με παστούρμα, καβουρμά, βουβαλινά προϊόντα και κοτόπουλα μεγαλωμένα με αγνές τροφές. Κρεοπολία Νιγρίτα με δύο καταστήματα. Ένα Ολύμπου 22, από εκεί που ψωνίζω εγώ εδώ και 20 χρόνια περίπου, και ένα στον Εύωσμο Καραολί και Δημητρίου 80. Τηλέφωνο 2310-500-042. Στις 2 Μαρτίου είμαστε καλεσμένοι, Αποστολία, στον Εύωσμο να πάμε στα Εγγένεια και να γευτούμε τα δέσματα, όπου θα γίνει ένα πάρτι λουκάνικο. Λουκάνικα με όλες τις γεύσεις, δικές μας παραγωγές. Λουκάνικο με πορτοκάλι, λουκάνικο με πράσινο. Δεν είμαι πολύ φαν, αλλά θα δοκιμάσω, γιατί μπορεί να γίνω τώρα. Λίγο με πορτοκάλι θα δοκιμάσεις, γκουρμέ. Θα είμαι εκτός, αλλά από εκεί που θα είμαι θα βγω ζωντανά και θα δώσω τις καλύτερες ευχές μου για τη πολύ καλή πορεία που θα έχει και αυτό το κατάστημα. Και αυτό το κατάστημα. Λάρισα θα είμαι, δίπλα γράφα. Στη Λάρισα θα είμαι. Πού, παιδί μου? Λάρισα θα πάω. Πότε? Συνέδριο, το άλλο σου κου. Τι σε έχετε και πας εκεί πέρα? Τι να κάνω σε όλη την Ελλάδα? Έχει παντού επιστήμη, παντού. Μας πιάσανε. Σας πιάσανε. Πάμε στο... Πάμε λοιπόν. Δεξιώσεις γάμων, βαπτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις, παιδικά πάρτι οργανωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτομέρεια ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Μενούμε όλα τα καλά. Σούβλες, κοντοσούβλια, κοκορέτσια. Τέτοια πράγματα επιλέγουν αλλά οι φίλοι τη πόλη. Πολλά τρέχει όταν έχει στάγραφα. Πολλέ στιγμές τη ζωή του. Μπράβο, από 12 ευρώ το άτομο. Κτήμα από τάγραφα λοιπόν στο Χορτιάτη και στο www.apopavlatagrapha.gr αλλά και στο 2310-622-705. Κάθε όμορφη σημαντική στιγμή στη ζωή μας συνοδεύεται από ένα δώρο. Ένα κόσμημα, ένα λουλούδι, ίσως ένα κουτί γλυκά. Κάθε γάμος, βάπτιση, πάρτι, εκδήλωση και από ένα όμορφο περιβάλλον. Η εταιρεία Atlas του Γιώργου Χουσουρή, εδρεωμένη στο χώρο της χοντρικής πώλησης, βοηθάει να απογειωθούν αυτές τις στιγμές ομορφώνοντάς τις ακόμα παραπάνω. Με κορδέλες κάθε είδους, χρώματος και μεγέθους. Δαντέλες, τούλια, διακοσμητικά είδη, σελοφάν με καινούργιες ιδέες και νέα προϊόντα για να καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Πήρες δώρο στην κοπέλα, βάλε όμορφη κορδέλα, σκατζόχυρε. Πάμε λοιπόν, Αιγαίων. Φρέσκο ψαράκι και ψητό. Έχουμε λοιπόν, δεν έχω, θα δώσω μόνο καταστήματα. Θα σας πω μερικούς από τους λόγους που πρέπει να επιλέγετε το Αιγαίων προκειμένου να γευτείτε αυτά τα υπέροχα ψάρια. Διότι τα νοπά ψάρια συσκευάζονται μέσα σε, μέσα σε ειδική πρωτοποριακή συσκευασία που εξασφαλίζει φρεσκάδα και καθαριότητα. Μπορείτε να τα πάρετε νοπά, μπορείτε να σας... να τα ζητήσετε να σας τα αποστείλουν στο σπίτι με delivery, δηλαδή είτε νοπά είτε ψημένα. Μπορείτε να τα απολαύσετε στο χώρο του Αιγαίων με όλα τα on the side, δηλαδή ουζάκια, εκλεκτά αποστάγματα από λαχταριστούς, από λαχταριστά ροφήματα όπως είναι το τσίπουρο, λαχταριστούς ψαρομεζέδες. Η τήρηση των αυστηρότερων κανόνων υγιεινής και καθαριότητας είναι βασικό μέλημα του Αιγαίων και μπορείτε να βρείτε τα καταστήματα αυτά για το ψαράκι σας στην Αγίου Δημητρίου 70 στη Θεσσαλονίκη με τηλέφωνο 2310-214-000. Θεσσαλονίκη 40 και Ανδρέα Παπανδρέου, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης στο 2310-695-444 και στο 2310-695-666. Αλλά και σε εσάς εκεί κάτω που μας ακούτε από τον Πειραιά και κρύβεστε μετά το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Πλατεία Ελευθερίας 3, γιατί εμείς είμαστε ανώτεροι άνθρωποι, σας φροντίζουμε. Κορυδαλός λοιπόν Πειραιάς και στο τηλέφωνο 2310-496-444.
2001 και 4.000. Να πούμε και για το δώρο ότι σε κάθε κιλό τσιπούρες, ένα κιλό τσιπούρα, μία τσιπούρα θα δώρο. Θα πάω να πάρω τσιπούρες από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Μην πας Παρασκευή για πεις που είναι ρε η τσιπούρα μου. Θα πάω ευγενικά και θα πω γεια σας κύριε. Είμαι η κοπέλα που εκεί στην εκπομπή είναι βέβαια Παρασκευή όμως. Εγώ ξέρω ότι τρέχει εδώ μια προσοχή. Θα μου πούνε, δεν στη δίνουμε. Θα σου πούνε, δεν ξέρουμε. Εμείς είμαστε εδώ υπάλληλοι. Ρωτήσει το αφεντικό. Θα έρθει ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, ο φίλος εκεί πέρα. Και μόλις πει κατζόχυρος, όχι μόνο μία, αλλά ένα ολόκληρο κιλό τσιπούρες θα σου δώσει. Μόνο υγεία θα τρώω αυτή την εβδομάδα, λοιπόν. Έγινε, λοιπόν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής. Ναι. Αποστολία, ήρθαμε, επιστρέψαμε και νομίζω ότι έχεις γραμμές. Πάμε λοιπόν στην πρώτη γραμμούλα. Να μην περιμένει ο κόσμος μας 10 λεπτά μετά, μετά τη μία. 2-31-02-87-3-8 για περνάμε στις γραμμές, ορίστε. Καλημέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα λοιπόν, μετά καλησπέρα, τη μία, σωστό. Εγώ είμαι ο πρώτος. Είστε ο πρώτος. Ο καλύτερος. Έλα ρε παπά, ο Συντριβανίσιος είμαι παπά, παπά. Επιτέλους σήμερα τον έβαλε στη θέση του ρε. Ποιον ρε. Τον Ντεφορμέ. Ντεφορμέ, πολύ ντεφορμέ ο Πασκάλης. Άμα τον δώσεις μια βάρκα αυτό να με 2 κιλά δυναμίτη να πάει να ψαρέψει, ναι, θα σκοτώσει κανά 2.000 ψάρια και θα λέγεται ψαράς. Κατάλαβες? Τέτοιος ψαράς με δυναμίτη είναι ρε. Ναι ρε, τι είναι, με δυναμίτη είναι. Κάλπικα πρωταθλήματα ο Κρυφογάβρος, μεγαλοπαράγοντας του Άριος, γιατί δεν βγάζει ταυτότητά του και κρύβεται. Εσύ που το λοιπόν, ξέρεις. Άκουμε ένα τι σου λέω βρε. Α. Με Συντριβανίσιο μιλάς τώρα. Αχα. Λοιπόν, όσο για τον συνοπαδό μου τον Ολλανδό τον Γιωργάκη, καλά στα είπε. Φτάνει πια, μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Αυτή είναι ένα τίποτα, τελείωσε. Έρχονται για το μεγάλο όνειρό τους. Έχουνε 50 χρόνια λένε πήραν ένα κύπελο. Αν τραβήξουν τώρα στην ωραία Μερσεντή όπως είπες εχθές μια γραβιουνιά θα έχουν να λένε άλλα 50 χρόνια ότι εμείς πάσαμε το αίτητο της Παοκάρας. Της Παοκάρας αυτή θα λένε του Πάοκ, του πολίτη. Κατάλαβες? Ναι. Αυτά έχω να σου πω, θα μη σε κρατάω γραμμές, μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά. Άσε να κλείσουν τα πράγματα φυσιολογικά. Όπως όλα τα άλλα είναι ένα παιχνίδι και αυτό 3 πόντους. Τελείωσε. Είσαι αισιόδοξος. 100%. Άντε να σε δω. Να σε καλά. Ορίστε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Είσαι φίλος του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκάρα. Τι φίλος ρε. Πράσινος. Εγώ είμαι φίλος του Ολυμπιακού. Ω, γεια σου συμπέθερε. Πώς κατάτησες έτσι ρε συμπέθερε φέτος. Ρώτησε τι ομάδα είμαι. Εγώ είμαι... Τι ομάδα. Είμαι Κοζανάρα. Κοζανάρα. Είμαι Κοζανίτσα. Ολυμπιακός Κοζάνης. Μήπως γεννάστε τη ξαδέρφια. Έχουμε Ολυμπιακό Κοζάνη. Βέβαια. Ολυμπιακό Κοζάνη. Μεγάλη ομάδα της Κοζάνης είναι Ολυμπιακός. Απάντηση διπλωματική είναι αυτή. Όπως ένας παραγωγός που έλεγε ότι είμαι πιερικάρα να πούμε κάποτε όταν έκανε τον τεπούτο του τα πρώτα χρόνια και μετά ας πούμε αποκάλυψε τι ομάδα είναι. Τι μας περάσατε. Στη Θεσσαλονίκη τι ομάδα είσαι αποστολή. Είμαι ερασιτέχνης από όλων Καλαμαριάς. Άλλωστε μπλέκομαι στο δυναμικό του. Πιστεύω ότι πρέπει να κατέβεις και στις δημοτικές εκλογές, ας πούμε, γιατί... Στις δημοτικές με πολύ χαρά. Γιώργο, εσύ είσαι. Συνεργαζόμαστε με όλους, τι να κάνουμε. Γιώργο, εσύ είσαι. Ναι, ρε φίλε. Έλα ρε Γιώργο. Εγώ είναι άδικο να μην ξέρω. Αριανάρα, Γιώργος. Για λέγε ρε Γιώργο, πώς θα βλέπεις να κάνεις. Με τη φιλοσοφία, ρε παιδί μου, ότι εσύ είσαι Παναθηναϊκός, εγώ μπορώ να δηλώσω Ολυμπιακός. Μπάσες περιπτώσει. Εγώ θέλω να πω ότι υπάρχει ένα ρητό που λέει ότι η αξία ρε παιδί μου του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή. 100%. Οπότε με αυτή τη φιλοσοφία πιστεύω ότι οι μυρμηδόνες του Σάβα Παντελίδη κατεβαίνουν ας πούμε σήμερα για να δοξαστούν ας πούμε. Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό. Μια νίκη σήμερα θα κάνει και καινούργια διανάκια πιστεύω. Και πιστεύω επειδή ο Σάββος Παντελίδης είναι πολύ ανώτερος προπονητής κατά την άποψή μου τον κύριο Λουτσέσκου, χωρίς να θέλω να τον υποτιμήσω, νομίζω ότι τον έχει δηλαδή ακόμα και με πολύ όχι μικρότερες, ακόμα με όχι τόσο μεγάλες φανέλες όσο του Άρη, όπως ήταν η Τρίπολη ή και ο ιστορικός Ηρακλής. Πιστεύω ότι έχει αποδείξει ρε παιδί μου ότι δεν χαπαριάζει ας πούμε και σήμερα πραγματικά θα αποδείξει σε όσους τον αφισβητούν πόσο μεγάλος ο προπονητής είναι. Πιστεύω θα αλλάξει το παιχνίδι από το κέντρο γιατί έχει πολύ δυνατό κέντρο ο Άρης
με Σιώπη, με Ρος, με Λάρσον. Θα κάνει κατοχή μπάλας, πιστεύω, και θα χτυπήσει στην αντεπίθεση. Είναι ένα μάτσο το οποίο ο Άρης έχει μόνο να κερδίσει, δεν έχει να χάσει. Πάμε στην εντεκάδα του Άρη. Για πες μας, τι εντεκάδα πιστεύεις ότι θα κατεβάσει ο Παντελίδης? Εντεκάδα, εντάξει, τώρα ξέρεις, είναι γνωστή ρε φίλε πάνω. Κάτω, εντάξει, ο Κουέστα τερματοφύλακας. Πίσω τώρα, κοίτα, πίσω δεν ξέρω ποιοι θα παίξουν, γιατί ο Δελισσής νομίζω είναι τραυματίας, ας πούμε. Τον πήρε όμως την αποστολή. Θα επιφυλάξει κάποιες εκπλήξεις πίσω. Αυτά που ξέρω εγώ είναι το ισχυρό μας κέντρο. Μπροστά ξέρω ότι ο Ντεκινή θα εκμεταλλευτεί την ταχύτητά του. Έτσι θα είναι στην κορυφή, από πίσω ο Ματέο Γκαρσία, αλλά πίσω πραγματικά νομίζω ότι, επειδή εντάξει ακούμε πολλά ας πούμε, για πεντάρις και τα λοιπά, πιστεύω ότι, γι' αυτό ήθελα να πω στον αέρα κάτι, πιστεύω ότι ετοιμάζει κάποιες εκπλήξεις πίσω ο κύριος Παντελίδης και δεν θέλω ας πούμε να του χαλάσω τα σχέδια, αλλά πιστεύω ρε παιδί μου ότι σήμερα θα ετοιμάσει ένα σχήμα λίγο έκπληξη να πούμε και θα κάνει τον παν. Έτσι πιστεύω ότι θα κάνει ο Σάββας, ας πούμε, τον οποίο πραγματικά τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν προπονητή και σαν άνθρωπο. Τον βλέπω ρε παιδί μου σαν τον Ξανθό, να πούμε. Πώς έβλεπα τον Ξανθό? Έλα, μην ισοπεδώνεις τώρα. Όχι, ο Ξανθός είναι... Να βάλουμε στην κουβέντα και τον Νίκο από το Γέννητσά, να δούμε τι έχει να μας πει, να κάνουμε τις μια ωραία κουβεντούλα. Βέβαια, γιατί όχι. Για πάμε, Νίκο. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλησπέρα και σε σένα και στο φίλο. Λοιπόν, δύο οπαδοί διαφορετικών ομάδων με ήθος και με επίπεδο. Τους έχουμε για τους δύο. Νίκο, μάλλον Γιώργο πρώτα. Ο Ξανθός είναι ανεπανάληπτος, ρε φίλε. Άσε τώρα, εντάξει, πιο Παντελίδη εντάξει, τώρα από εσάς τον Ξανθό. Εντάξει, ο καθένας το ήθος. Κοίτα να δεις. Ρέγε, άκου τώρα τι σε λέω. Βγάζει στο μπάσκετ πολύ μεγαλύτερος προπονητής από ό,τι στο ποδόσφαιρο, έτσι. Γι' αυτό δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Τον Ιωαννίδη, αν τον έπαιρνε σήμερα στην ηλικία που είναι και τον έβαζε στο ποδόσφαιρο, ήθελε πέντε σαν τον Παντελίδη. Μα και οι σημερινοί Έλληνες προπονητές διαπρέπουν στην Ευρωλίγκα. Η Τούδης Φερόπουλος δεν υπάρχει καμία σχέση με Έλληνες του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Εγώ λέω τουρμένο των αναλογιών ότι ο Παντελίδης είναι ένας μικρός ξανθός, ας πούμε. Κατάλαβα, να μην παρεξηγούμε. Τόσοσες. Δεν είναι. Είναι τόσοσες. Τόσοσες το μικρός ξανθός. Έλα Νίκο, για πες μας τα δικά σου. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει το. Έλα Νίκο. Γιατί τον έκλεισε τον Γιώργο, θα κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Έλα, δεν έχουμε ώρα και πρέπει να μιλήσουμε. Δεν έχουμε πει για την 11η του ΠΑΟΚ τίποτα. Λοιπόν, καταρχήν πρώτα απ' όλα ο Παντελίδης δεν έχει προσφέρει τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει πάρει μια ομάδα μεγάλου ελληνικού για να πούμε και να του χαρακτηρίζουμε ότι είναι ένας από τους μεγαλύτερους προπονητές που κοτσάρουν στην Ελλάδα. Ένας προπονητής ο οποίος παίρνει μεσαίας εμβέλειας και προς ομάδες που σώνει την κατηγορία. Τέλος πάντων. Τώρα όσον αφορά το μαγικό τρίκ που θα κάνει σήμερα ο Παντελίδης, είναι διαβασμένο από την ομάδα μας, διότι το 5-3-2 που θέλει να κατεβάσει... 5-3-2 δεν κατέβει. Οι τελευταίες πληροφορίες αυτές είναι, ότι θα κατεβεί με 3 στόπερ πίσω, με 2 full back, τα οποία θα προσπαθούν να ανεβοκατεβαίνουν τις πτέρυγες, με 3 αμυντικά half στην ουσία, αν ο Μάρτινς θεωρηθεί λίγο δεκαράκι, εντάξει αυτό είναι μια άλλη περίπτωση, και από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η Κινή και ο Πιτσιρικάς ο Γκαρσία θα είναι οι δύο επιθετικοί του, οι οποίοι ο ένας θα γυρνάει. Τι φοβάσαι από αυτή την εντεκάδα, ποιον παίκτη ας πούμε προσέχεις περισσότερο, να μην πω φοβάσαι, που νομίζεις ότι αν περιοριστεί χάνει μεγάλο μέρος από τη δυναμική του Άρης? Κοίταξε να δεις Γιώργο, ο Άρης δεν έχει κάποιον παίκτη που μπορεί να με φοβήσει, γιατί σε όλες τις γραμμές αν παίξω όπως έπαιζα τα προηγούμενα παιχνίδια δεν έχω να φοβηθώ καμία ομάδα. Ο ρυθμός που έχω είναι εξοδοτικός, η μπάλα που παίζω είναι πάρα πολύ γρήγορη, οι γραμμές μου είναι πάρα πολύ ενισχυμένες. Από εκεί και πέρα ο Άρης δεν έχει κάποιον αθλητή ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά αυτή τη στιγμή, για να πω ότι θα πρέπει να πέσει ο ΠΑΟΚ επάνω του για να τον εγκλωβίσει. Από εκεί και πέρα η δικιά μου ενδεκάδα είναι σταθερή, τα τελευταία μάτς, θα είναι και η ίδια. Με το τους πέντε πίσω μαθηματικά. Να συμφωνήσω, από εκεί και πέρα ναι. Πολλά λέγονται. Κοίταξε να δεις. Και όπως λέει και ο κύριος Κώστας, άμα θα μιλήσει ο Νίκος, λέει τον Μπέλκα θα τον έχει μέσα, για πες μου. Κοίταξε να δεις, έχει κερδίσει ο Ολιβέιρα τη θέση και την έχει κερδίσει. Ναι, την έχει κερδίσει. Μην ορκίζεσαι στα παιδιά σου.
αυτό που βλέπω, αυτό που είδα σε κανένα δύο προπονήσεις που έχει γίνει, την έχει κερδίσει τη θέση μαζί με τον Μαουρίτσιο, είναι κατά 99,9%. Όπως επίσης έχει κερδίσει και ο Ελ Καντουρί τη θέση του αριστερά μαζί με τον Μπίσεσβαρ και τον Ζαμπά μπροστά, και ο Αγμπόμ θα είναι ο επιθετικός μας. Αυτή κατά 99,9% θα είναι η ενδεκάδα μας σήμερα. Αν έχω κάτι να πω είναι, δεν ξέρω κατά πόσο ο Λουτσέσκου θα προτιμήσει τον Ολιβέιρα από τον Ζάχοφ. Αυτή τη στιγμή, επειδή στον Άρη παίζουν δύο αμυντικά χαφ, τα οποία ο ένας είναι ο Σιώπης, ο οποίος ανασταλτικά είναι πάρα πολύ καλός αλλά είναι κοντός, και ο δεύτερος είναι ο Ματίγια, ο οποίος είναι πολύ καλύτερος στο να παίρνει την μπάλα και να την προωθεί μπροστά. Ο Άγκο εκεί χρειάζεται ένα ποδοσφαιριστή σαν τον Ολιβέιρα, ο οποίος είναι το balance της ομάδας, δηλαδή ανεβάζει, κατεβάζει στροφές και δίνει αυτό στο τέμπο. Από εκεί και πέρα ξεκουράζει περισσότερο τον Μαουρίτσιο για να τον κάνει σαν ένα δεύτερο δεκάρι μαζί με τον Μπίσεσβαρ μπροστά, ούτως ώστε ο ΠΑΟΚ να κυροβολήσει από το κέντρο και μπροστά, και να μην επιτρέψει τον Άρη να κατεβαίνει. Ο Άρης αυτό που βλέπω και αυτό που θα προσπαθήσει είναι να μας τρυπήσει από τις πλευρές, δηλαδή να ανεβάσει πολύ ψηλά τα μπακ του και να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Ντικινή και του πιτσιρικά του Γκαρσία. Ο ΠΑΟΚ όμως φυσικά είναι διαβασμένος πάνω σε αυτό το κομμάτι, δεν υπάρχει ομάδα η οποία μπορεί να τον κερδίσει, μόνο ο κακός ΠΑΟΚ μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον ΠΑΟΚ, κανένας άλλος. Οι κλιματολογικές συνθήκες είναι δύσκολες, υπάρχει πάρα πολύ κρύο. Πήγα να δω και το παιχνίδι στη Σουρωτία, αλλά το κρύο ήταν τόσο πολύ που δεν σου κρύβω ότι φοβήθηκα, ας πούμε, να μην κρυώσουμε, να μην αρρωστήσουμε. Θα πήγαινες ή πήγες? Πήγα, είδα το πρώτο ημίχρονο. Έλα ρε σκύλε. Να ζεσταθούμε λιγάκι, ναι. Δηλαδή θα μείνει, θα γυρίσει για Νιτσό και θα ξαναγυρίσει πίσω για το μάτς? Όχι, θα μείνουμε εδώ μέχρι το βράδυ. Άντε ρε. Βέβαια. Θα μείνουμε εδώ μέχρι το βράδυ, να δούμε και το παιχνίδι και μετά να γυρίσουμε όλοι μαζί πίσω. Ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. αυτό που έλεγα εχθές και συνομίλησα με κάποιους φίλους μου Ολυμπιακούς κάτω, στο Πασαλιμάνι ειδικά, που είναι η φωλιά τους ας το πούμε, θεωρούν ότι ο Άρης είναι το τελευταίο σειρματόπλεγμα το οποίο μπορεί να κοντράρει τον ΠΑΟ και να έχουν και αυτοί μια ανιδρά ελπίδα να μπορέσουν να πλησιάσουν τον ΠΑΟ. Στηρίζουν πάρα πολλά από τα όνειρά τους στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ακόμα ελπίζουν, ρε. Φυσικά, κοίταξε να δεις Γιώργο, ένας συνεχόμενος πρωταθλητής δεν μπορεί να διανοηθεί ότι χάνει για ακόμη μια χρονιά το πρωτάθλημα τόσο εύκολα. Δηλαδή, μέχρι να πει και το τελευταίο, ας το πούμε, καρφί στο σταυρό τους, αυτοί θα ελπίζουν. Και θα ελπίζουν ότι θα παίρνουν το πρωτάθλημα. Άλλωστε, μην ξεχνάς ότι είμαστε σε μια Ελλάδα η οποία έχει δικηγόρους, έχει δικαστικούς, έχει εισαγγελείς, έχει ρουφιάνους, έχει προδότες, έχει πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν, για να στεφτείς αυτοκράτορας σε αυτή την Ελλάδα, πέρα από το να έχεις την καλύτερη ομάδα, να έχεις τον καλύτερο πρόεδρο, να έχεις τον καλύτερο και πιο ήσυχο λαό, χρειάζεται να έχεις και άλλα πράγματα τα οποία δεν παίζονται μέσα στο χορτάρι, αλλά παίζονται στον Άριο Πάγο, παίζονται στα δικαστήρια, ας πούμε, πλημεολαιοδικών, όπως λέγονται αυτοί, κακουργημάτων κτλ. Γι' αυτό με πολύ προσοχή λοιπόν, και στα επόμενα παιχνίδια που έρχονται, προκειμένου κάθε εβδομάδα να κινεί το ΠΑΟ, κολλάνε και πιο κοντά στο στόχο που έχει θέσει. Η προσοχή μας είναι τεράστια, γιατί αυτή τη στιγμή, επίσης συζητώντας και με κάποιους άλλους οπαδούς διαφόρων ομάδων, θέλουν να έχουν αυτοί και να τους γράψει ιστορία στο εξής, ότι ο ΠΑΟΚ ας πούμε παίρνει το πρωτάθλημα, αλλά εγώ θα είμαι αυτός ο οποίος θα τον νικήσω. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τον ΠΑΟΚ δεν τον έχει νικήσει κανένας. Όπως και τους πιτσιρικάδες ΔΚ19 του ΠΑΟΚ δεν τους έχει νικήσει κανένας εδώ και τουλάχιστον πάνω από ένα χρόνο. Έχει να χάσει και αυτή η ομάδα. Άρα λοιπόν, φαντάσου ότι ένα Δέλεαρ για όλες τις αναπομείνοντες αγωνιστικές για τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ είναι ποιος θα κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Ο Άρης σίγουρα έχει ένα τεράστιο, πώς να το πω ρε παιδί μου,
θέλημα, ας το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά, να κερδίσει τον ΠΑΟΚ και να λέει ναι ρε εσύ ΠΑΟΚ, εσύ πήρες το πρωτάθλημα το 19, αλλά ήμουν η μόνη ομάδα που σου κέρδισα. Σήμερα θα γίνει μια πολύ δυνατή μάχη. Ο Άρης είναι μια ομάδα την οποία την χαρακτηρίζω ή ένα. Στα δύσκολα πάντα βρίσκει την καρδιά και τα πνευμόνια να παίξει. Νομίζω ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι για μας. Θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Να υπερβάλλουμε αυτό, γιατί και οι κλιματολογικές καταστάσεις δεν είναι τόσο καλές για να παιχτεί ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Πρέπει να φοβόμαστε μυϊκούς τραυματισμούς. Και ας ελπίσουμε ότι το παιχνίδι θα μείνει στα αθλητικά πλαίσια και δεν θα έχουμε χτυπήματα ή οτιδήποτε άλλο από τους αθλητές. Έγινε Νίκο, να είσαι καλά. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές αυτά που ήθελα να σας πω. Έγινε Νίκο μου, να είσαι καλά. Έγινε. Και οπωσδήποτε θα πάρουμε και την γνώμη ενός ουδέτερου. Μέχρι να την πάρουμε να συνεχίσουμε να δώσουμε ενημέρωση στον κόσμο ότι το 1-0 παραμένει στη Σουρωτή. Ναι. Αν έχουμε κάτι νεότερο και ο Κώστας, ο Παπαδομανολάκης. Ναι, όχι Παπαδονικολάκης που τον είπα εγώ. Παπαδομανολάκης. Είναι φυσικά στο γήπεδο και θα συνδεθεί μαζί μας εφόσον χρειαστεί προκειμένου να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Θα κάνουμε το διάλειμμα και μετά θα βγάλουμε τον Παπαδονικολάκη. Παπαδομανολάκη. Και όπως έλεγα προηγουμένως, με ενδιαφέρει να ακούσω τη γνώμη ενός ουδέτερου που έχει δει πολλά ματς. Mm-hmm. Πάω Κάρης. Παρόλο που δεν είναι ούτε ΠΑΟΚ ούτε ο Άρης και δεν είναι άλλος από τον φίλο μου, τον κύριο Κώστα από την Κατερίνη. Έλα κύριε Κώστα, καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Κώστα. Πρωτού σας πω τη γνώμη μου, απευθυνόμενο στην αποστολή θα της πω ότι 1, 2 και 3 Μαρτίου ναι. Είναι το παγκόσμιο κλειστού από τη Γλασκόβη, Στίβου, ναι. σαν παλιά αθλητήρα του Στίβου. 1, 2, 3 Μαρτίου και το οποίο εάν έχεις χρόνο μπορείς να το παρακολουθήσεις δεδομένου ότι συμμετέχουν 17 αθλητές και αθλήτριες από την Ελλάδα. Κύριε Κώστα, μου απολαμβάνω πάντα να βλέπω πρωτάθλημα Στίβου και όχι μόνο εγώ, ακόμα και άνθρωποι που δεν είναι στιβική, το γνωρίζω καλά. Βέβαια αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο είναι δύσκολο από άποψη όχι συνεδρίων. Αυτό, 1, 2, 3 επόμενο. Μαρτίου, για το επόμενο μιλώ κι εγώ, ναι. Ναι, ναι. Είναι το Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών που έχω και μια παρουσία με μια ομιλία εκεί. Ναι. Είναι πάρα πολλά τα επιστημονικά συνέδρια και δεν προλαβαίνω ούτε στο σπίτι μου να είμαι, όχι να παρακολουθήσω οτιδήποτε θα ήθελα, ας πούμε. Μάλιστα. Για τον κόσμο που ενδιαφέρεται ή και εγώ, αν βρω λίγο χρόνο, είναι ωραία ορισμένα αθλήματα, τα απολαμβάνω πιο πολύ από άλλα. Για να έχουμε κάποιους αθλητές που μπορούν να διακριθούν εκεί, κύριε Κώστα. Ναι, έχουμε την Στεφανίδη. Την άλλη, την επικοντήστρια, την Νικόλ Κυριακοπούλ. Την Νικόλ, το επόμενο. Η οποία παντρεύτηκε, έκανε παιδί και συνεχίζει. Ναι. Έχουμε το Μίλτο τον Τεντόγλου στο Μήκος. Επίσης, παγκόσμιο πρωταθλητή εφήβων. Έχουμε την τριπλουνίστρια με Ολυμπιακό μετάλλιο. Έχουμε αρκετούς και αυτή είναι την όμορφη, την Ξανθιά που, ναι, την Ξανθιά που έβγαινε με τον Κασιδιάρη. Ναι, πώς τη λένε. Ναι. Αυτή. Αυτή να την είχατε αποκλειστεί, την είχατε διώξει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Επειδή ανέβασε μια ιδέα. Επειδή έκανε like, η ίδια σειρίζεται, δηλαδή επειδή πάτησε ένα κουμπάκι που λέει μου αρέσει μια άκρος ρατσιστική, έχω την δεν ήταν άκρος ρατσιστική. Και αυτός ήταν λόγος τώρα μια αθλήτρια Στίβου που ξέρει τι σημαίνει πρωταθλητισμός η Αποστολία για 4 χρόνια που πέτυχε το Ολυμπιακό όριο πρόκρισης. Να την αποκλείσουν για ένα site. Όχι, αυτός, έτσι, συμφωνώ απολυτώς, γιατί βέβαια η κοινωνική μας ζωή δεν είναι ανεξάρτητη από την ιδιότητα και ο αθλητισμός ή μάλλον ο πρωτοαθλητισμός, ειδικά ο επαγγελματικός αθλητισμός, είναι μια ιδιότητα που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να διατηρήσει κανείς. Είναι καταστροφικό. Απορώ πραγματικά με αθλητές οι οποίοι έχουν τιμωρηθεί. Δεν σχολιάζω το αν θα έπρεπε ή όχι, όχι μόνο οι συγκεκριμένοι αθλητές, αλλά και άλλοι κατά καιρούς. Δεν θα έπρεπε μόνο. Όχι, μιλάω και για εκείνους. Θέλω τόσο να καταλήξω στο ότι υπάρχουν άλλοι που τιμωρούνται επειδή θα πρέπει να τιμωρηθούν, γιατί έστω κάνουν χρήση απαγορευμένων ουσιών. Θέλω να πω ότι μετά από τόσα χρόνια η επάνωδος σε πολύ καλές επιδόσεις. Παπαχρίστου. Αλλά και ένα ολόκληρο team γύρω από εκείνη θα μπορούσαν να μην ξανα.
μετέχουν, να μην ξαναεργαστούν, να μην ξανααποδώσουν. Αυτό θέλω να πω. Είναι πάρα ναι, πάρα, πάρα πολύ δύσκολο αυτό και σπάνιο. Αυτό το οποίο την κατηγορήσατε, και πρέπει να για ελέγχεται... να το θυμηθείς και εσύ, Αποστολία, και ο κύριος Κώστας, κάποιος είχε ανεβάσει ένα, στο ένα σχόλιο, υπήρχαν τότε τα κουνούπια του Νείλου. Ναι. Και στην Αθήνα και κάποιος έγραψε, επειδή έχουμε πολλούς Αιγύπτιους, λέει, τα κουνούπια του Νείλου, μην τα φοβάσαι, θα τσιμπάνε τους Αιγύπτιους, γιατί ξέρουν, είναι πιο εκεί. Δηλαδή, ναι, τώρα δεν ήταν ρατσιστικό. Εκεί ήταν λόγος αυτός. Όχι, εγώ έχω την αίσθηση. Και ειδικά τώρα η αυστηρότητα του κυρίου Κούβελου, ναι, του άντρα της κυρίας. Του Ισίδωρου. Του Ισίδωρου Κούβαλου, ναι. Ναι. Ο οποίος... Σαφέστατα οι φιλικές τις σχέσεις με άτομα του πολιτικού σκηνικού. Έλα ρε, τώρα πήγανε να φάνε τώρα τα οικόπεδα τότε στο Βόλο, θα κάνουν γκολφ και τα λοιπά, και τους κατηγορήσανε τώρα και βγήκε τώρα να δείξει τη μαγιά του στο κοριτσάκι. Εν πάση περιπτώσει, εάν ήταν και είχε κάνει ένα σχόλιο πραγματικά ρατσιστικό, επειδή το συχαίνω με αυτό, θα ήμουν ο πρώτος που θα έβγαινε και θα το καυτηρίαζε. Αλλά τώρα για ψήλου πίδημα κάνα το κοριτσάκι, τώρα το αποκλείσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και όπως είπε και ο κύριος Κώστας, επειδή νομίζω και η αδερφή σου ήταν αθλήτρια. Βεβαίως, πρωταθλήτρια της Εθνικής. 100, 200, 400. Σκατζόχη, ρε, μια χαψιά σε έκανα. Και στα ίδια σχεδόν αθλήματα που έχω αγωνιστεί και εγώ, αγωνίσματα για να είμαι ειλικρινής, να είμαι πιο εύστοχη, συγγνώμη, και είναι ταλέντο. Το να είσαι σπρίντερ θα πρέπει να το προδιαγράφει με έναν τρόπο είναι και το DNA σου. Ήταν πολύ όμορφη. Και η κόρη του, ναι, ήταν πολύ όμορφη, είναι πολύ όμορφη του κ. Κώστα. Δικηγόρος. Ομορφός εγώ. Βγάλει, ομορφός εγώ. Και ο ίδιος είναι κούκλος. Ξέρεις τι, ωραίος τύπος. Έλα Κώστα, πες μας κάτι για το σημερινό αγώνα. Ναι, θα πω και κάτι που θέλω να συμπληρώσω. Αποστολία, τα 400 δεν υπάρχει πιο επίπονο αγώνισμα στο στίβο. Το έχουμε ξαναπεί, έχω την αίσθηση από αυτά τα μικρόφωνα της εκπομπής, ότι πλέον τα 400 και τα 800 μέτρα δεν είναι ήμι αντοχής αθλήματα. Τα κατατάσσει κανείς λόγω των επιδόσεων των αθλητών σε αγωνίσματα ταχύτητας, αλλά ο συνδυασμός, αυτό ακριβώς κύριε Κώστα, έχετε δίκιο, ο συνδυασμός αυτής της ανοχής και αντοχής στην μέγιστη ταχύτητα, δηλαδή αυτή η προπόνηση που χρειάζεται για να αντέχει ένας αθλητής και να μην έχει τόσο μεγάλη παραγωγή γαλακτικού οξέως, αυτό το κάψιμο που αισθάνεται όποιος κάνει μια δραστηριότητα για να είναι εύκολο. Να έχει μικρότερη δηλαδή εκροή, μικρότερη ποσότητα, αλλά να την αντέχει κιόλας για να κρατά τόσο ψηλά τις επιδόσεις του, προϋποθέτει προπόνηση ταχύτητας, αντοχής, δύναμης στο μέγιστο βαθμό, και αυτοί είναι τρεις διαφορετικοί παράγοντες που πρέπει να συνδυάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι από τα πιο δύσκολα αγωνίσματα. Είχαμε το περασμένο Σάββατο. Και 210 παλμούς στον τερματισμό. Ναι, είναι πολύ ψηλή η καρδιακή συχνότητα στην μέγιστη των αθλητών. Επίσης πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί αγγίζει κανείς τα μέγιστα όρια του και αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι αυτό και πόσο σοβαρό. Τον κύριο Κώστα θα το διακόψω, θα επικοινωνήσει ο σταθμός μαζί σου κύριο Κώστα, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Απλώς θέλω να σου πω, Αποστολία, το περασμένο Σάββατο είχαμε ένα εξαιρετικό τηλέφωνο από έναν ακροατή, ο οποίος είναι και επιστήμονας επάνω στο είδος της προπόνησης των αθλητών του ποδοσφαίρου. Μίλησε πολύ επιστημονικά. Θα ήθελα τον κύριο Γιώργο από την Αθήνα. Είναι συνάδελφος, είναι δηλαδή προπονητής. Είναι προπονητής γυμναστικής, καθηγητής, έχει γράψει συγγράμματα κτλ. Και μίλησε με επιστημονικούς όρους απίστευτους, τις οποίους θα ήθελα να είσαι εδώ εκ των υστέρων να τους αποκρυπτογραφήσουμε και να τους αναλύσουμε. Να είναι κοντά μας λοιπόν, τώρα που είμαι και εγώ εδώ, ή αν μας ακούει. Διαφορετικά, να είμαι τυχερή σε, ναι, κάποια άλλη, σε κάποια άλλη εκπομπή που θα είμαι, θα, να μιλήσουμε. Θα τον φωνάξουμε, γιατί θα ήθελα να την κάνετε μαζί αυτή τη συζήτηση. Ναι, και εγώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετικές οι τοποθετήσεις του. Μάλιστα οι δεινόσαυροι της εκπομπής, όπως ο κύριος Κώστας και ο φίλος μου ο Αριστίδης ο Κάζης, βγήκανε και αδιαφωνήσανε μεταξύ τους. Γιατί δεν μπορούν να τον καταλάβουν. Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Και ότι παιδιά σαν και σένα και σαν τον κύριο πλέον έχουν μεγάλη άποψη επάνω σε αυτά τα θέματα, στον τρόπο της εκγύμνασης των εφήβων και των νεολαίων πριν φτάσουν
στον πρωταθλητισμό. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ανεξαρτήτως του κλάδου και επιστημονικού πεδίου. Αυτοί οι δύο κοντέψαν να τους σκοτώσουν και άρχισαν τον, ο Σαραβάκος δεν είχε κάνει τέτοια προπόνηση και ο Νεστορίδης και ο Λουκανίδης και ο Δωμάζος και ο Κούδας, ρε τη γαϊδουρο εποχή εκείνη με τη σημερινή εποχή μπορείτε να τη συγκρίνετε? Ο άνθρωπος μιλούσε ακόμα και τη διαφορά που έχει το πέλμα από το γόνατο. Κάθονται και μετράνε, δηλαδή κάποιοι πράγματα απίστευτα. Γι' αυτό λέω ότι σε ήθελα εδώ, θα κάναμε τρομερή συζήτηση, γιατί αφού ο άνθρωπος αυτός μιλούσε και κρατούσε σημειώσεις, θα μπορούσες μετά να μας εξηγήσεις πράγματα. Δεν ίσως πειράζει κάποια άλλη στιγμή, πάντως θεωρώ ότι αδιαμφισβήτητα 2-0. Ο κάθε ακροατής... 2-0, λοιπόν, να βγάλουμε τον Κώστα έστω δευτερόλεπτα και να μας δώσει λίγο πριν κλείσει η εκπομπή και το συνολικό ρεπορτάζ. Πάμε Κώστας Παπαδομανολάκης από τα γηπεδάκια του Σουρωτής, όπου ΠΑΟΚ και Άρης, οι νεαροί του ΠΑΟΚ και του Άρη να μετρώνται από τις 12 η ώρα. Είμαστε, Κώστα, σε ποια φάση του παιχνιδιού και με τι σκορ? Και πάλι, είμαστε στο 75-76 και μέσα σε δύο λεπτά ο ΠΑΟΚ έχει τριπλασιάσει τα τέρματα του. Αρχικά σε μια αντεπίθεση πολύ ωραία ο Χατζηστραβός μπήκε από αριστερά, από αυτές τις επιθέσεις ο ΠΑΟΚ έσπασε την μπάλα στο χώρο του πέναλτι εκεί όπου ο Πουρνάρας που μπήκε στη θέση του Γκαργαλατζίδη έκανε το 2-0. Και στην αμέσως επόμενη φάση έκανε σέντρα ο Άρης, έκλεισε την μπάλα επέκταση του ΠΑΟΚ και ο Μπαλογιάννης έκανε με ένα πολύ ωραίο σερβιτό σουτ το 3-0. Μάλιστα. Δύο γκολ ο Μπαλογιάννης. Ναι, δύο γκολ. Έχουν γίνει και δύο αλλαγές μέχρι στιγμής και από τις δύο ομάδες. Ο Γαϊτανίδης και ο Γκαργαλατζίδης βγήκαν από τον ΠΑΟΚ και πήραν τη θέση τους η Πουρνάρας και Δούμψης. Ενώ στο ημίχρονο ο κύριος Μελισσάς έκανε δύο αλλαγές. Βγήκε ο Τσαγκαλίδης και ο Ψωματάκης και μπήκαν ο Παπανίκος και ο Μπακούτσης. Ωραία. Ωραία. Αυτός ο Χατζηστραβός είναι το χαφ το κοντό. Ο Χατζηστραβός είναι το δεκαράκι ο κοντός, ο οργανωτής, συζάνιο, πάρα πολύ καλός παίχτης και έχει να δώσει πολλά. Έχει ταχύτητα. Πολύ γρήγορος, σηκώνει κεφάλι, βλέπει δεξιά-αριστερά, διεισδυτικός και είναι πολύ, πολύ καλός παίχτης, πολύ καλός οργανωτής, ένα δεκαράκι που θέλουμε να βλέπουμε στα γήπεδα. Ωραία. Και για τον κόσμο εκεί με συνθήματα, να την αντιπροταθλητής, ναι, ναι, όπως κάθε φορά συνεχίζουν και δίνουν την αίθουσή τους και αυτοί στα νέα παιδιά του ΠΑΟΚ. Έτσι, ακριβώς. Και τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Αν κάτι συνεχίζεται το παιχνίδι, υπάρχει άλλο ένα 20 λεπτό μπροστά μας που θα τρέξει. Εφόσον έχουμε καινούργιες εξελίξεις μας, συνδέεσαι μαζί μας και τις δίνουμε στον κόσμο. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο σχεδόν της εκπομπής. Σε λίγα λεπτά κοντά σας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ένα τεταρτάκι λοιπόν πριν από το τέλος. Ένα τεταρτάκι, εντάξει, λες εσύ ένα τεταρτάκι. Μπορεί να έχουμε ένα καταιγισμό τηλεφωνημάτων και να μας αφήσουν τα λόγια. Δηλαδή πώς, δεν αφήγουμε, θα κάτσουμε εδώ μέχρι το μάτς. Θα έρθει και ο Μουρελής. Θα λέμε 2-3 λεπτάκια ακόμα κοντά σας. Κοίτα, ξέρετε, εγώ πρέπει να είμαι. Πάρε τη γραμμή. Πάμε λοιπόν στη γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε κύριε Σύριγο? Από Αθήνα παίρνω, ο Γιώργος ΠΑΟΚ. Καλά είσαστε? Ο κύριος ο οποίος μίλησε. Α, έλα Γιώργη, τι κάνεις? Κύριε Γιώργο, τι κάνεις? Χαίρομαι πάρα πολύ για την άμεση ανταπόκριση. Ναι, γιατί να σας πω κάτι. Παρακολουθώ τον αγώνα των νεών εδώ κάπα 20 και σας ακούω στο μέσο ίντερνετ. Και γι' αυτό και σας ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Κύριε Γιώργο, τι επαγγέλλεστε? Θα σας πω. Εγώ θέλω να πω κάτι όσον αφορά αυτά που ακούγονται για το σημερινό παιχνίδι μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη. Έτσι ενημερωτικά, γιατί ξέρετε το μικρόφωνο έχει και ένα διαπαιδαγωγικό ρόλο, εντάξει, για τους φιλάθλους και για τους οπαδούς. Πρώτη φορά που ακούστηκε μια πόλη, δύο ομάδες, όχι μια ομάδα, ήταν στη Βαρκελόνη, μεταξύ Μπαρτσελόνας και Σπανιόλ, διότι τότε, στη δεκαετία του 60, ήταν πέντε ομάδες εκεί, ισχυρές ομάδες. Τις άλλες τρεις δεν τις θυμάμαι. Και επειδή διακρινόντουσαν η Μπαρτσελόνα και η Ισπανιόλ, ξέρετε, υπήρχε μια αντιπαλότητα και εκεί ακούστηκε από τους φιλάθλους και της Μπαρτσελόνα και της Ισπανιόλ μια πόλη, δύο ομάδες. Αυτό είναι το ιστορικό, εντάξει, που υπάρχει. Βέβαια, με τα χρόνια μετά, η Ισπανιόλ έπαιξε ένα περίεργο ρόλο,
γιατί κάπου εξελίχθηκε η Μπαρτσελόνα, έφυγε πιο ψηλά, κάπου διαφορετικά πράγματα, δεν βρήκε το στίγμα της ή δεν έψαξε το στίγμα της στο ποδόσφαιρο, το είδε μόνο σε μια αντιπαλότητα και ξέρετε εξαφανίστηκε απέναντι στην, απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Κάπου εκεί οδηγούνται αυτή τη στιγμή και τα πράγματα μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη, διότι η αντιπαλότητα και το μίσος δεν οδηγεί πουθενά. Παρά μόνο δηλαδή στην μίκριση μιας ομάδος. Εγώ πάλι δεν γιατί θεωρώ κάθε, ότι... Γιατί κάθε ομάδα πρέπει να βρει το στίγμα της. Από τη στιγμή που θα βρει το στίγμα της, τότε θα διατηρεί και φιλάθλους, θα αυξάνει και φιλάθλους. Αν δεν βρει το στίγμα της ποδοσφαιρικά, είναι καταδικασμένη. Η Εσπανιόλα έχει πέσει, έχει ανέβει, έχει πέσει, έχει ανέβει. Στα τελευταία 60-70 παιχνίδια, άντε να έχει 4-5 ισοπαλίες με την Μπαρτσελόνα και κάπου εκεί είναι τα πράγματα. Μάλιστα. Εγώ, πάλι εγώ δεν θεωρώ το θεωρώ. Έχει να κάνει με την αντιπαλότητα ή το μεταλλητέ του φίλαθλου κοινού, το μία πολύ μία ομάδα ή δεν μπορούμε να είμαστε στην ίδια. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να συνεργάζονται οι ομάδες της πόλης, μας, της Θεσσαλονίκης δηλαδή. Αλλά τίθεται και θέμα δυναμικής όσον αφορά το αν μπορεί να αντέξει μία πόλη. Δύο όχι, ή τρεις ομάδες με το επιχειρηματικό στοιχείο να είναι να βάλετε τόσο έντονα στη Βόρεια δεν Ελλάδα. Δεν είναι απαραίτητο το να υπάρχει, αρκεί να ξέρει κάθε ομάδα τη θέση της και το στίγμα της, να ξεκαθαρίσει το στίγμα της. Ποιο είναι, τι μπορεί να κάνει και εκείνα το, αυτό που μπορεί να κάνει, αυτό να ζητάει. Συμφωνώ, κάτι άλλο, συμφωνώ. Οδηγεί... Πρέπει να γνωρίζει ο καθένας που βρίσκεται, αλλά μπορεί για... κάποια ομάδα σαν τον Άρη ή τον Ηρακλή, ας πούμε, να δεχτεί ότι η δυναμική δεν είναι πια αυτή που είχε στο παρελθόν. Μπορεί να το δεχτεί αυτό ένας φίλαθλος του Άρη ή του Ηρακλή. Μα δεν εγώ μιλάμε το πλέον. Δεν μπορείς να μιλάς πλέον με το παρελθόν. Μιλάς με το μέλλον. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πιτσερικάδες 10 ετών, 12 ετών, 20 ετών. Λοιπόν, δεν μπορείς να μιλάς με το παρελθόν. Αυτό το παρελθόν είναι, ήταν είναι διαφορετικό. Ρεαλισμός. Ήταν ένα ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Παίζονταν διαφορετικά. Σήμερα το ποδόσφαιρο παίζεται πολύ διαφορετικά. Αυτό αν δεν βρεις πολύ... το στίγμα σου ναι. Για να υπάρξεις και να εξασφαλίσεις τη συνέχειά σου και να μπορεί να έχεις και μέλλον. Τότε μόνο μπορείς να ελπίζεις. Αν δεν βρεις το στίγμα σου σαν ομάδα, δεν θα έχεις μέλλον. Για να συμφωνήσω με τον κύριο Γιώργο, θέλω να πω ότι ναι, το στίγμα σου σαν ομάδα και να το κοιτάξεις και να το περιφρορίσεις και να το υποστηρίζεις. Όπως και να γίνει, οι ομάδες στη Θεσσαλονίκη, οι ιστορικές δυναμικές ομάδες στη Θεσσαλονίκη είναι 5 και με την σειρά που θα τις πω, κατά τη γνώμη μου, είναι και η δυναμική τους. Με τον ΠΑΟΚ, τον Άρη, τον Ηρακλή, την Καλαμαριά και τον Μακεδονικό. Έτσι. Και οι 5 έχουν την ιστορία τους και οι 5 ψάχνουν εκτός από τον ΠΑΟΚ και άλλες 4 αυτό τον καιρό να βρουν τις ισορροπίες τους. Καλό θα είναι να υπάρχει η αντιπαλότητα, αλλά μέχρι ένα σημείο. Να έχουμε το γνώδι σε αυτό. Κοιτάξτε, απλά ο ρεαλισμός με τον αθλητισμό πολλές φορές δεν συνάδει. Σωστά. Ναι, ούτε ντέρμπι υπάρχει. Ντέρμπι δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα μάτς αντιπαλότητας κυρίως από τη μια πλευρά, το οποίο φάνηκε από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή εγώ θυμάμαι στον πρώτο γύρο το παιχνίδι όλο του Άρη ήταν για τον ΠΑΟΚ. Θυμάμαι ένα Χαριλάο κατάμεστο και θυμάμαι με τον Ολυμπιακό να είναι μισογεμάτο. Και το καλλιέργησαν και οι δημοσιογράφοι και όλα αυτά. Αυτό δεν οδήγησε στην κατάσταση να απολύονται προπονητές, να διώχνονται παίκτες και. Λοιπόν, αυτό δηλαδή είναι ένα παιχνίδι αντιπαλότητας αυτή τη στιγμή που υπάρχουν πολλά παιχνίδια τέτοια στην Ευρώπη, αλλά όχι ντέρμπι. Το ντέρμπι πλέον στο ποδόσφαιρο ορίζεται σύμφωνα με το ζητούμενο της βαθμολογίας. Δηλαδή αν κάποια ομάδα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη, φανταστείτε να είμαστε την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και κάποια ομάδα είναι πρώτη και παίζει μέσα στην έδρα μιας άλλης ομάδος που είναι από τις τελευταίες. Η τελευταία ομάδα θέλει να κερδίσει για να σωθεί και η πρώτη ομάδα να κερδίσει για να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι ντέρμπι. Γι' αυτό και υπάρχουν και ντέρμπι ουραγών και ντέρμπι πρωταθλήματος. Άλλο σε ορισμένες χώρες, μερικές ομάδες, 2-3 διεκδικούν πάντα το πρωτάθλημα. Άρα δεκαετίες τώρα επειδή το διεκδικούν είναι ντέρμπι. Εγώ πάντα στην αποψή μου ήξερα ότι τα ντέρμπι είναι μεταξύ των ομάδων της ίδιας πόλης. Όχι, δεν είναι απαραίτητο. Και είμαστε πολύ μακριά από αυτό που παρουσιάζει ο κύριος. Ποδοσφαιρικά πλέον και έτσι διδάσκονται τα πάντα πλέον στο management, στο αθλητικό management τα πάντα. Ότι ποδοσφαιρικά πλέον είναι με το ζητούμενο το βαθμό και τις θέσεις είναι ντερμπι.
Κύριε τώρα Γιώργο, από εκεί και εγώ... πέρα είναι θέμα αντιπαλότητας, είναι θέμα εγωισμών που αυτά πάντα λειτουργούν εις βάρος της μικρότερης ομάδος. Εγώ συμφωνώ πάντοτε, σε αυτό που λέτε. 9 στις 10 περιπτώσεις. Επειδή κάνω τη διδακτορική μου διατριβή στο αθλητικό management και έχω κάνει και marketing στο μεταπτυχιακό και τώρα κάνω ένα δεύτερο μεταπτυχιακό στο management. Σε αυτό που μένω και αυτό που τέλος πάντων δέχομαι σαν πληροφορία είναι ότι πολύ σωστό αυτό που μας περιγράφετε. Έτσι θα πρέπει να λειτουργεί ο κάθε αθλητικός οργανισμός, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και την κουλτούρα μιας χώρας. Ναι, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται. Θα σας πω κάτι. Πλέον είναι ανοιχτό το ποδόσφαιρο. Οι φύλαθλοι βλέπουν κάθε Σαββατοκύριακο ένα σωρό αγώνες της Ευρώπης και όλα αυτά. Και πλέον έχουν άποψη. Τώρα, αν θέλουμε να απευθυνόμαστε στο 10% που έχουν χαρακτηριστικά hooligans, εντάξει, αυτό νομίζω λειτουργεί εις βάρος των ομάδων και του ποδοσφαίρου. Και κυρίως εις βάρος της μικρότερης, της αδύνατης ομάδος. Εκεί η αδύνατη ομάδα θα το πληρώσει περισσότερο. Γιατί όλοι αυτή τη στιγμή, αν θα κοιτάξουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, όσοι παρακολουθούν Έλληνες ελληνικό πρωτάθλημα, αν παρακολουθούν προς χάρη 100.000, υπάρχουν και άλλοι 100.000 που παρακολουθούν γερμανικό ποδόσφαιρο, ισπανικό ποδόσφαιρο, αγγλικό ποδόσφαιρο και δεν βλέπουν και τα ελληνικά. Αυτή πλέον διαμορφώνεται μια άλλη κουλτούρα. Δεν είναι όπως ήταν παλαιά που βλέπαμε μόνο το ελληνικό ποδόσφαιρο και είχαμε μια πληροφόρηση για τις ομάδες του εξωτερικού. Mm-hmm. Τα παιχνίδια τα οποία μεταδίδονται αυτή τη στιγμή από Nova, από TTV και όλα αυτά είναι περισσότερα το εξωτερικό από ότι είναι των ελληνικών ομάδων. Κύριε Γιώργο, θέλω μια μέρα που θα είναι και η αποστολή να κάνουμε μια συζήτηση για όλα εκείνα τα ωραία που μας είπε στο περασμένο Σάββατο. Ναι, τώρα θα σας πω κάτι σε αυτό για, για τις ομάδες νέων. Εκεί εγώ χαίρομαι που βλέπω την ομάδα αυτή τη στιγμή του ΠΑΟΚ, την τακτική τους, την τεχνική τους κατάρτιση και όλα αυτά. Γιατί δείχνει ότι έχει γίνει πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Αυτό περισσότερο ήθελα να δω εγώ, όχι όσον αφορά το αποτέλεσμα. Λοιπόν, και πραγματικά μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους. Να είσαι καλά, θέλω να τα ξαναπούμε. Πάμε να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Θέλω να το ρωτήσω αν θεωρεί ότι αρκεί μια ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ που φροντίζει για τις υποδομές του, όπως είναι ο Ολυμπιακός πολύ πιθανόν, που φροντίζει και εκείνος για τις υποδομές του, πόσες ελληνικές ομάδες έχουν τη δυνατότητα να έχουν. Να στελεχώνουν τους οργανισμούς τους με προσωπικό που έχουν γνώση, προσωπικότητα, όπως είναι ο Παύλο Γκαρσία. Για να μπορέσουν σε αυτά τα παιδιά από μικρότερες ηλικίες, όπως είναι η Elite Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, από πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή να τους δίνονται τα ερεθίσματα που χρειάζονται προπονητικά για να φτάσουν τώρα 20 χρονών, να ψάχνουμε μέσα από την ομάδα 1, 2, 3, 4 παιδιά που μπορούν ίσως να χρησιμοποιηθούν στην πρώτη ομάδα. Όταν μπορούν μία ή δύο ομάδες έχουν την οικονομική δυνατότητα να το διαχειριστούν όλο αυτό και την κουλτούρα ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τις υποδομές μας και οι υπόλοιπες 14 του πρωταθλήματος, 12 ανάλογα με το πόσες θα έχουμε του χρόνου, δεν έχουν τη δυνατότητα, πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει αυτή η κουλτούρα και να βλέπουμε τμήματα υποδομών να δουλεύουν τόσο σωστά. Γι' αυτό απομακρύνονται όμως οι ομάδες από αυτές οι οποίοι τα κάνουν αυτά που λες. Συμφωνώ μαζί του. Θα πρέπει να αρχίσουν να βλέπουν πώς λειτουργούν οι ομάδες του εξωτερικού. Που κακά τα ψέματα είναι αρκετά χρόνια μπροστά από εμάς τον τρόπο οργάνωσης των ομάδων, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονταν ο φύλαθλος, ο παράγοντας τα προηγούμενα χρόνια, γιατί σίγουρα θα μας πάρει αρκετό χρόνο προκειμένου να αλλάξουμε αυτή την κουλτούρα μας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και σε αυτό. Για να συμφωνήσω μαζί σου, εάν θα έβλεπε τον αγώνα σου για την ΚΑΠΑ 19 που έπαιξε με την Τότεναμ την Τρίτη. Θα έβλεπε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε 11 παίκτες που ήταν αμυγός Έλληνες και είναι παιδιά που έχουν ξεκινήσει από μικρή και έχουν φτάσει τώρα στην ΚΑΠΑ 19, ενώ η ομάδα της Τότεναμ είχε παίκτες από όλο τον κόσμο, όπως το λέει. Το είδα το παιχνίδι, είδα και την τεχνική τους κατάρτιση, όλο το παιχνίδι. Είδα τη διαφορά με την οποία αποδίδουν ποδόσφαιρο, σαφέστατα. Το περίμενα. Περίμενα η αλήθεια είναι να έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαφορά στην δυναμικότητα ανεξαρτήτου τελικών. Γιατί υπήρχαν πιο πολλές τελικές. Με χαροποίησε αυτό και με θλίβει στον αντίποδα το ότι. Για να συμφωνήσω και πάλι με τον κύριο Γιώργο που τηλεφώνησε από την Αθήνα, το ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα θα υπάρξουν στο μέλλον, που να έχουν τη γνώση και να συμπεριλαμβάνονται σε τέτοιους οργανισμούς προκειμένου πράγματι πάρε να δούμε αθλητικές, ποδοσφαιρικές. Μανολάκη. Ομάδες. Πάμε λοιπόν στον Κωστή. Κωστή. Καλησπέρα και πάλι. Τελικό αποτέλεσμα εδώ. 3-1. Μείωσε ο Άρης με γκολ του Σιούτα του νέου εισελθέντα. Πήρε τη θέση
του Κοντοπούλη και έκανε το 3-1 με ένα ωραίο διαγώνιο σούτ σε μια αντεπίθεση. Είχε προηγηθεί ένα δοκάρι για τον ΠΑΟΚ στο 82 με το Τσιγκάρα, ένα πολύ ωραίο σούτ εκτός περιοχής. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν εδώ από τη Σουρωτή, ΠΑΟΚάρης 3-1, υπενθυμίζω τα γκολ στο 24 ο Μπαλογιάννης, στο 75 ο Πουρνάρα, στο 76 ο Τζοβάρας τελικά το δεύτερο γκολ, το τρίτο γκολ μάλλον του ΠΑΟΚ. Και μείωσε ο Σιούτας για τον Άρη στο 87-88. Για να σε ρωτήσω κάτι, μήπως ναι. Έχεις κανένα νέο το πώς βρίσκεται, σε τι κατάσταση βρίσκεται το γήπεδο αγωνιστικός χώρος στην Τούμπα? Έχεις κάποια πληροφόρηση? Δεν έχω τώρα, δεν εδώ έχεις. Στη Σουρωτή που είμαι Γιώργο δεν έχω. Στη Σουρωτή πάντως ήταν εντάξει ο αγωνιστικός χώρος. Πεντακάθαρο. Άρα και στην Τούμπα θα είναι... Ναι, και λογικά σίγουρα... ναι, γιατί είδα μηχανήματα στα site ότι από χτες καθαρίζουν. Χιονόπτωση δεν είχαμε το απόγευμα και το βράδυ. Άρα θεωρώ ότι έχει καθαριστεί και δεν υπάρχει θέμα. Έτσι, να και... δούμε λοιπόν ένα ωραίο αγώνα σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα. Να είστε καλά. Πάμε στις γραμμές να μην περιμένουν οι άνθρωποι. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ορίστε. Καλησπέρα σας. Έπεσε. Γιώργο. Έλα, ακούγεστε. Ακούγομαι. Βεβαίως. Έλα, λοιπόν, χαιρετώ και την αποστολία, την κούκλα, την Παοξού. Γιατί όπως λένε τώρα, είναι και μόδα να πούμε, οι πιο ωραίες γυναίκες λέει είναι Παοξούδες. Οπότε είμαστε και σε ομορφιά, είμαστε πρώτοι. Δεν μασάμε από κανέναν. Λοιπόν, όπως είπα και χθες, ναι, έτσι είναι μόδα. Κοίταξε, και το 85 όταν είχαμε πάρει το πρωτάθλημα, αφού φτιάχναμε καμάκι μέσω ΠΑΟΚ να πούμε. Κορίτσια είμαι ΠΑΟΚ, αγόρια είμαστε ΠΑΟΚ και λόγω ΠΑΟΚ χαιρόμαστε και είμαστε όλο χαρέ. Σκατζό και να βαρθεί κανείς να σε καμακώσει, να ξέρει. Πού είναι λόγω πρωτοθλήματος, από πού θα το συγχωρήσω. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ είναι μόδα. Και όταν ειδικά είναι και πρώτο και παίρνει το πρωτάθλημα, είναι νούμερο ένα. Τέλος, όλα γυρνάνε γύρω από τον ΠΑΟΚ. Γύρω από τον ΠΑΟΚ και από την Τούμπα. Και όποιο δεν πήμε στην Τούμπα να δει τι είναι Τούμπα και τι δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι ποδόσφαιρο, τι είναι τρέλα, τι είναι ενέργεια, τι είναι τραλαλά να χορεύει μια Τούμπα ολόκληρη και τα μυαλά στα κάγκελα. Λοιπόν, όπως είπα και χθες, κοίταξε, το σημερινό παιχνίδι είναι πονηρό. Ο Άρης θα τα δώσει όλα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι προσεκτικός, πρέπει να είναι καλός. Σε είπα, ο καλός ο ΠΑΟΚ και ο μέτρος ακόμα ΠΑΟΚ και κακός μπορεί να τον κερδίσει αυτό τον Άρη με την ποιότητα των παιχτών που έχει και με τη δυναμική. Αλλά πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ να είναι καλός. Και αν είναι καλός μπορεί να το ρίξει και τάλιρο. Αυτό που θέλουν όλοι οι ΠΑΟΞίδες τάλιρο. Ναι ρε ΠΑΟΚ, κάτω τάλιρο. Δώσε μια χαρά σε αυτό τον υπερηφανό λαό. Σε αυτή την ομάδα που βγάζει τέτοια τρέλα και που γουστάρετε και εσείς οι ίδιοι. Πρώτα απ' όλα εσείς οι ίδιοι θα γουστάρετε με το τάλιρο. Και μετά ο λαός του ΠΑΟΚ. Εσείς θα αισθανθείτε ότι είστε οι πρώτοι και δεν μασάτε και θα δώσετε το παρόν σε όλη την Ελλάδα. Γιατί αυτή τη στιγμή, όλη τη χρονιά, όλη η Ελλάδα παρακολουθεί ΠΑΟΚ. Παρακολουθεί τον πρώτο της βαθμολογίας, τον πρώτο, τον γνήσιο πρώτο, που είναι δίκαια πρώτος και όχι όπως ήταν μαθημένοι αυτοί παρασκηνιακά και σκηνικά και όλα τα άλλα. Είμαι καθαρά πρώτος, παίξε μπαλάρα, να σε δαμάσει όλη η Ελλάδα, να γουστάρουν όλοι οι παοξίδες, να αισθανθούν υπερήφανοι μάγκες. Έφυγες με νότι, έχουμε άλλες 2-3 γραμμές να τις πάρουμε για να πάμε στις διαφημίσεις και να αποχαιρετήσουμε. Έλα Αποστολία. Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τους τρόμαξε με νότι. Ορίστε. Έλα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γιώργο. Ναι. Να δώσουμε κάποια πληροφορία για αυτό που έλεγες προηγουμένως για το γήπεδο. Ότι το γήπεδο έχει καθαριστεί 100% ο αγωνιστικός χώρος. Είναι πεντακάθαρος, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν έχει κρατήσει καθόλου νερά μέσα. Τα παιδιά εκεί έχουν κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, όπως και οι κερκίδες. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ούτως ώστε να γίνει σήμερα ο αγώνας με ασφάλεια. Απλώς το θέμα είναι ότι υπάρχει κρύο, υπάρχει ψύχος. Η θερμοκρασία κατά τις 7.30 ώρα από ό,τι αναφέρουν θα έχει πέσει χαμηλά και θα πρέπει να είμαστε όλοι μας ντυμένοι ζεστά για να παρακολουθήσουμε αυτό το ωραίο παιχνίδι. Μπράβο ρε Νίκο, μας έδωσες μια πληροφορία την οποία τη θέλαμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχόμαστε καλή διαμονή στην πόλη μας. Να είσαι καλά, ρε Νίκο. Πάμε. Ντυθείτε καλά, λοιπόν, φίλοι. Και φίλες. Στην επόμενη αποστολή. Επόμενη Ναμουλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Από Τούμπα παίρνω, Τάσος Άρης. Έλα, Τάσο. Θα ήθελα να πω στον κύριο. Θα πας στο γήπεδο. Όχι, βέβαια. Γιατί, ρε. Γιατί
να βρω εισιτήριο. Δεν έχεις καμιά παρέουλα να πάει να γουστάρεις το μάτς. Πού να βρούμε εισιτήριο. Δεν υπάρχουν, κολοπαοξίδες τα πήραν όλα. Θέλω να πω στον κύριο από την Αθήνα, τον Γιώργο, για τον ορισμό ενός αγωνός ντέρμπι. Δεν μετράνε πάντα τα λεφτά και... 100%. Υπάρχει μια ιστορία 100 χρόνων. Έτσι. Ανάμεσα στα δύο σωματεία. Και στα σωματεία και αυτά καθ' αυτά. Αυτό το σωματείο που λέγεται Άρης έχει πέσει τρεις φορές, έχει πανέρθει και το κήπο το ξακολουθεί, γεμίζει σε πολλούς αγώνες. Και πραγματικά στον πρώτο γύρο είδαμε ένα εξαιρετικό τέρπι. Και ο φίλος από την Αθήνα, ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, δεν είπε, έχω την αίσθηση ότι αυτό που είπε είναι ότι πρέπει να βλέπει η κάθε ομάδα τον πρώτο της στόχο, αν δεν έχει να κάνει με τον πρωταθλητή όπως είναι ο ΠΑΟΚ, να δει αυτόν που πρέπει να κυνηγήσει προκειμένου να έχει καλύτερα αποτελέσματα για το καλύτερο δυνατό μέλλον. Ο Άρης πρέπει να βγει Ευρώπη, αλλά και αυτή τη στιγμή το να κάνει ζημιά στον ΠΑΟΚ είναι ένα. Μια ζωή ο στόχος του Άρη ήταν να βγει στην Ευρώπη. Βεβαίως. Δεν χτυπούσε πρωταθλήματα. Ο πρωταθλήματα χτυπούσε κάθε χρόνο ΠΑΟΚ. Μετά από 35 χρόνια θα πάρει ένα φέτο. Εσείς ήταν μόνοι οι πρωταθλητές 35 χρόνια. Το Αυγούστου. Εντάξει. Μάλιστα. Εντάξει, ρε Γιώργη. Τώρα βρέθηκαν λεφτά. Βρέθηκε, έπεσε τον Τζόκερ στον ΠΑΟΚ που λέγεται Ζαβίδης. Και γίνανται κοκοράκια από κοτοπουλάκια. Τα μπίμπησε στη μάνα. Εγώ φταίω που του υπερασπίστηκα. Ναι, ναι. Τέτοια κάνετε. Ένα τέτοια κάνετε και χάνετε του υποστηρικτέ. Τέρα. Είδε τι ευγενέστατο ήταν. Μπουλοχτό. Και ξαφνικά σου την έριξε. Ορίστε ο επόμενο. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια χαρά. Ναι, εσύ είσαι. Ναι, ο τελευταίο εσύ είστε. Βγάλε μου και τον Κώστα να δώσει και αυτό ένα χαιρετισμό και να κλείσουμε. Καταρχά, καλησπέρα στο καλύτερο με διαφορά αθλητικό δίδυμο παραγωγών. Στη χώρα γενικώς. Τέτοια να μας λέτε λίγο πριν. Να τα ακούνε. Ήθος, ύφος, νοοτροπία. Δυστυχώς σε αυτά τα τρία επίπεδα δεν υπάρχει επίπεδο σε όλη τη χώρα. Πάμε παρακάτω. Καταρχάς διαφωνώντας σε όλα με τον κύριο... Πάω ξύσιμα εγώ έτσι. Ναι. Διαφωνώντας σε όλα με τον κύριο Γιώργο από Αθήνα, θέλω να πω ότι δεν κατάλαβα τι σημαίνει στίγμα. Γιατί κατά όψη μου το στίγμα το βρήκε ο Άρης σαν ομάδα. Γι' αυτό έχει φτάσει από νεοφώτιστος που ήταν να χτυπάει την Ευρώπη με τόσο καλά στοιχεία. Δεύτερον, ότι ντέρμπι έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες. Η πιο σωστή είναι, θα σε δώσω εγώ τη δική μου ερμηνεία και αυτή είναι, αν το καβάλετε κάτω θα δείτε ότι είναι σωστή. Ντέρμπι είναι όταν σε ένα αγώνα υπάρχουν και άλλα κίνητρα πολλά εκτός της βαθμολογίας. Όταν λοιπόν υπάρχουν και άλλα κίνητρα πέραν των βαθμολογικών, τότε κάτι κρίνεται ως ντέρμπι. Τρία, το ότι πραγματικά ο Άρης δείχνει ένα μεγάλο μίσο εναντίον του ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια, παραπάνω από το κανονικό. Όμως και οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ εμείς δεν πάμε πίσω. Το τι λιδωρία, το τι κοροϊδία κυκλοφόρησε στο Facebook, αστεία γελάω και εγώ δεν λέω, αλλά άμα τα βλέπει και ένας Αριανός, δεν μπορεί να συμπαθήσει. Το τι εκφράζει, το τι λέγεται, είναι απίστευτο. Από εκείνο που πάσει ο Άρης, δεν είναι από ότι δεν έχει το στίγμα του ή οτιδήποτε κτλ. Είναι ότι δεν έχει το γνώθις αυτόν. Αυτό είναι το κυριότερο που πάσχει ο Άρης. Έχει αυτή την καλή θέση που έχει. Με την καλή προσπάθεια έφτασε και που έφτασε. Θέλει τα μεγαλεία πριν της ώρας του. Του λείπει το γνώθις αυτόν και από αυτό κινδυνεύει. Πώς λέγεστε? Τάσος λέγομαι, έχουμε μιλήσει αρκετές φορές. Γεια σου ρε Τάσο, να είσαι καλά. Πρέπει να σε κλείσω γιατί τελειώνει και η ώρα. Ένα πολύ μικρό. Βεβαίως. Ένα πολύ μικρό, λοιπόν. Θα μας δώσει 5 λεπτά ο Σταμάτσου Μουρέλης. Ο καλύτερος συμπαραστάτης μας σε εμάς τους παοξίδες από τους ακροατές είναι ο Πασχάλης Ολυμπιακός, ο οποίος μας θυμίζει ότι το πρωτάθλημα δεν το πήραμε ακόμα. Από την αρχή του πρωταθλήματος μας είχαμε πειλήσει τα αυτιά η Αθηναίη παραγωγή, αλλά και εμείς εκοιμισμένοι ότι το πρωτάθλημα είναι δικό μας. Αυτό μας αποκοιμίζει, το κάνουν οι επίτηδες για να πέσουν σε καμιά λούμπα. Πολύ ωραία μας λέει ο Πασχάλης ότι το πρωτάθλημα δεν τέλειωσε ακόμα και υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να το χάσεις. Έτσι. Ας θυμηθούμε τι θα γινόταν, και κλείνω εδώ, τι θα γινόταν στα Γιάννα, παραλίγο να φέρνουμε στο παλιά και με ποιο τρόπο, έτσι. Βεβαίως. Γιατί σήμερα με τον Άρη. Θέλει πολύ προσοχή μέχρι να ξεφανίσει το πρωτάθλημα. Ευχαριστώ, παιδιά. Γεια σου, Τάσο, να είσαι καλά. Έλα, Κώστα. Είναι σημαντικό λίγο πριν ότι οι ακροατές, όλοι ένας προς ένας, λένε το ίδιο πράγμα. Πρέπει να γνωρίζει ο κάθε ένας που βρίσκεται, ποια είναι η δυναμική του, με ποιο τρόπο πρέπει να συνεχίσει. Σκατζόγερα, έχουμε να κάνουμε πολύ μεγάλη συζήτηση πάνω δεν σε αυτό. Δεν προλαβαίνουμε τι έχει συμβεί. Να έρθει από νωρίς μια φορά. Από τις 8 θα έρθω την άλλη φορά. Άντε, μπράβο. Έλα, κυρία Κώστα. Ναι. Ναι, θέλουμε από σένα τη σοφία σου και τη γνώση σου, τη γνώμη σου για το σημερινό μάτς και τι νομίζεις ότι θα γίνει. Γνώμη για το σημερινό μάτς.
είναι ότι φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Λόγω αγωνιστικής κατάστασης, λόγω φόρμας αν θέλεις. Αλλά όμως στα ντέρμπι μεσολαβούν αστάθμητοι παράγοντες, οι οποίοι τα διαμορφώνουν. Το γεγονός είναι πάντως ότι παρουσιάζεται φαβορί σήμερα ο ΠΑΟΚ και outsider ο Άρης. Και όταν ο κύριος Γιώργος προηγουμένως είπε ότι δεν υπάρχουν ντέρμπι, αυτό το πράγμα εδώ σε εμάς τους μεσογειακούς λαούς δεν υφίσταται. Οι νεολογισμοί και οι νεοτερισμοί της σύγχρονης εποχής δεν μας εκφράζουν. Μίλαν Ίντερ είναι ντέρμπι. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Αυτή είναι η κουλτούρα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι ντέρμπι. Πάω κάτι είναι ντέρμπι. Έτσι μάθαμε δεκαετίες. Τώρα, αν κάποιοι προσπαθούν να τα αλλάξουν εφαρμόζοντας νέες μεθόδους, αυτές δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές στον αιώνα τον άπαντα. Και μόνο που συζητάμε, όχι, κύριε Κώστα, τόση ώρα... Εγώ διαφωνώ, θα γίνουν αποδεκτές, αλλά πολύ μεταγενέστερα. Λέω ότι και αυτό μόνο που τόση ώρα μιλάμε, το αν είναι ντέρπι δεν είναι, σημαίνει ότι είναι, δεν είναι. Εγώ θα ήθελα, Γιώργο, να τον ρωτήσεις άμα θα ξαναβγεί, πότε η Ρωσία παρουσίασε ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο. Α, ήθελα να του το ρωτήσω, μου το έχεις πει, το άλλο Σαββάτο θα είμαστε εδώ. Ναι. Ευχαριστούμε, ναι. Κύριε Κώστα, καλά. Να πάρουμε και την τελευταία γραμμή αποστολή. Τελευταία γραμμούλα, ναι, για να κλείσουμε. Μην παίρνετε άλλη τηλέφωνο, παρακαλώ, ήδη έχουμε πάρει 7 λεπτά από τον κύριο Μουρελή. Ορίστε. Έπεσε. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Άτλα και τον Γιώργο Κουσουρή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα κρέατα Νιγρίτας με τα δύο μαγαζιά. Να μην ξεχνάμε ότι το άλλο Σάββατο στις 2 με 3 η ώρα εκεί πέρα έχουμε τα επίσημα εγγένεια του δεύτερου καταστήματό μας, το οποίο είναι Καραολί και Δημητρίου 80, 2-31-0-500-004. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τάγραφα. Κτήμα από Τάγραφα, λοιπόν. Δεξιώσεις γάμων, βαφτίσεων, εταιρικές εκδηλώσεις κτλ. Και ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ το κομμωτήριο της Εφης, Ολύμπου 23-515-017. Όπως και τις 10 λόγους για να αγαπήσετε το Αιγαίο και να ξέρετε ότι από Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη μπορείτε να παίρνετε 1 κιλό τσιπούρες και να κερδίζετε και 1 τσιπουράρα δώρο. Τρίτη θα πάω να πάρω τσιπούρες. Τρίτη. Και γαριδούλες θέλω. Και στις γαρίδες, σε κάθε κιλό γαρίδες, 300 γραμμάρια δώρο. Για μένα. Για σένα όμως θα πάρω πίσω εκεί πέρα, είμαι ο σκαντζόχυρος. Και από εκεί και πέρα θα είναι όλα λιμένα. Πάμε, Αποστολίτσα. Ωραία. Να είστε καλά. Να περνάτε καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Να ντυθείτε καλά σήμερα το βράδυ για να δείτε το παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης στην Τούμπα. Εγώ γιατί, θα το δω στην τηλεόραση. Θα ντυθώ κι εγώ να καλά. Να ντυθείτε κι εσείς καλά, γιατί ποτέ δεν ξέρετε. Είναι ένα ντέρμπι, όπως είπαμε, και τα ντέρμπι πρέπει να τα προσέχουμε. Να το απολαύσετε, να είστε ήρεμοι, να είστε ωραίοι. Εγώ να συνεχίσετε το πρωτάθλημα όμορφα. Και θέλω την άλλη φορά να είναι πιο νωρίς. Έχουμε κάποιες συζητήσεις, οι οποίες πραγματικά την αφορούν και θα μπορούσε να μας κάνει όλους πιο σοφούς με τις γνώσεις σας, με τις γνώσεις της, αφού θα ακούσει αυτά που έχουν να πούνε ακροατές και ειδικά ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, ο οποίος έδειξε την περασμένη φορά ότι έχει τρομερές γνώσεις, αλλά ήθελα εσένα να τις αναλύσεις. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία κανείς να μιλά για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η αθλητική επιστήμη και να έρχονται σε αντιπαραθέσεις με ακροατές που είναι φίλαθλοι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας, που έχουν την κουλτούρα τους, που είναι οι πιο πιστοί οπαδοί των ομάδων. Αυτοί είναι. Είναι αυτοί που θα ακούσουν ραδιόφωνο το πρωί, που έχουν το χρόνο, είναι στη σύνταξή τους, θα συμμετέχουν σε εκπομπές, θα δουν όλα τα παιχνίδια. Αυτοί είναι κομμάτι του κόσμου και ας μην είναι αυτοί που πηγαίνουν στο γήπεδο. Θα πρέπει να ακούγεται και προς τα που θα πρέπει να κυλήσει η οργάνωση των αθλητικών αυτονομάδων και η κουλτούρα μας, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε και σε δύσκολες κοινωνικές καταστάσεις, όπως είναι η οικονομική κρίση. Ναι. Και να δούμε και με ποιο τρόπο λειτουργούν έτσι πιο ανεπτυγμένα πρωταθλήματα για να πάρουμε από αυτούς και να μπορούμε να γίνουμε και εμείς πιο δυνατοί και πιο ανταγωνιστικοί. Εν μέσω χειροκροτημάτων έχει φτάσει ο Σταμάτης Μουρελής. Εδώ είναι λοιπόν πάσα στον Σταμάτη Μουρελή που θα σας κρατήσει παρά άλλες 2 ώρες. Βέβαια, 2-3 ώρες. Σταμάτης είναι αυτός. Μέχρι να αρχίσει το pre-game της Τούμπας.
να έχετε την υγεία σας. Αυτό ευχόμαστε. Πες τα όλα μόνοι σου. Αν έχετε την υγεία σας, θα βγείτε εκεί έξω, θα ψαχτείτε, θα βρείτε εργασία. Εκλογές έχουμε, όλο και κάτι θα γίνει. Κάτι θα τις υπολογίσεις. Έχεις λοιπόν υγεία, έχεις εργασία, θα βγάλεις και μερικά χρήματα. Τι τζάμπα δεν δουλεύεις. Μα καλή διάθεση να έχετε και έρωτας, είναι μια εύκολη υπόθεση. Ναι!